Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσαπρεβάνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό, μικρό του μυρουγκάμα του. Μικρό του μυρουγκάμα του κι η κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντυκα. Καλό απόγευμα. Τα λιρά μόνο έντυκα. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της κακομοίρας με τον Γιάννη Λελίδη στη δίνηση των ήχων, τον Θανάση Καταπάκα στο Πρωτάξον, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Της κακομοίρας έως και τις 4. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι. Τηλεφωνούν στο 18133, όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και δεν μπορεί να επικοινωνήσετε και να στείλετε SMS. Να πω ότι το αθλητικό Μετρόπολης 95,5 κληρώνει 3 εισιτήρια για το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλνετε στο 54-344. Τρεις από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη από κοντά την Κυριακή στις 7.30. Χορηγός μας η Ασκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του αυτοκινήτου, η οποία για αυτό το τριήμερο, εκτός αν ξαναδημιουργούν σήμερα, πέρα από την εγγύηση κατώτερης τιμής, προσφέρει 5 Hyundai Kona, είναι SUV το αυτοκίνητο, 1000 κυβικά, 120 άλογα, Κωνσταντίνε. Hyundai Kona. Kona. Ναι. Καινούργιο αυτό. Ναι. Δεν ξέρω.
16.000 ευρώ. Πόσα άλλο είναι αυτό? 120. Αυτό το ζυποειδή. Τζάμπα. Θα σου το δείξω. Αυτό που έδειξε το πρωί. Α, όχι, ρε, άλλο. Άλλο, δείξτε μου. 16.000 ευρώ. 120 άλογα, 16.000 ευρώ είναι φθηνό. 120 άλογα είναι καλά άλογα. Τα άλογα τα είναι καλά. Λοιπόν, ορίστε, θα σου δείξω το αυτοκίνητο. Δείξτε το αυτοκίνητο. Αυτό είναι. Ποιο είναι? Αυτό είναι. Ωραίο. Εσύ για να πεις ωραίο. Ωραίο. Αυτοί που αρέσουν τα SUV. Τα SUV. Τα SUV είναι πολύ ωραίο. Τζάμπα είναι. 16.000 για αυτό, 120 ευρώ. Αυτό. Αμαξάραι. Κουκλάκι. Όχι, είναι και όμορφο στυλιστικά. Όμορφο είναι. Είναι και όμορφο αυτοκίνητο. Κάτσε να δω τι επιδόηση έχει. 120 άλογα, δες. Λοιπόν, 120 άλογα, 1000 κυβικά. Ψηλό είναι. Ναι. Θα το βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τζάμπα. Λίγο με το αλφακτέο. Και περισσότερα θα μάθει τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Λέτε κόκκινος Δραπτόπουλος και φροντίζουν αυτοί για τα υπόλοιπα. 5 είναι. Εξαφανίστε τα. Αν μπορείτε και είστε σε φάση να πάρετε αυτοκίνητο, ναι, κάντε ναι, το δικό σας. 16.000. Για να λέει ο προκομμένος, αρπάξε το, καταλαβαίνετε ότι. Και να του αρέσει κιόλας. Εγώ τα SUV, αυτά πώς τα λέω. SUV. Τα δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι το στυλ μου, όχι δεν μ' αρέσουν. Αλλά αυτό είναι ωραίο αυτοκίνητο. Δεν είναι χοντροειδή, δεν είναι φακλανοειδή. Είναι ωραίο, ωραία γραμμή. Ναι, λοιπόν. Και να σου πω και κάτι άλλο πριν πει, ότι σπανίζουν τα όμορφα αυτοκίνητα πια. Βγαίνουν χοντροειδέστατα. Έχει, δηλαδή, θα σου πω. Έχει, η αισθητική του έχει διαφορετική κουλτούρα. Έχει μερικά ναι, τα οποία είναι κουκλάκια. Δεν θέλω απλά να επειδή πηγαίνουμε στα αυτοκίνητα του μέλλοντος, ναι, ναι. Νομίζω ότι μερικοί εγώ μάλιστα τα τεστράβω. Στιλιστικά υπερβάλλουν. Πρέπει να γυρίσουν. Όχι, λέω στιλιστικά κάπου υπερβάλλουν. Πρέπει, πέθανε ο Τζουτζάρο σχεδιαστής και κάει και το σύμπαν να πούμε. Πάει. Λοιπόν. Λέγε. Ο διαγωνισμός, ο μεγάλος διαγωνισμός του Μετρόπολης 95,5 συνεχίζεται με γεια. Το πατούμενο, ωραίο. Ο τομάτης, ο τομάτης. Σ' άρεσε. Όταν ανοίξω το ωραίο παπούτσι, τι να πω. Βγάλω το βγάλω φωτογραφία και τα ανεβάσω. Πάλι. Τώρα πήρε ωραίο παπούτσι. Τι να πω, ότι δεν πήρε ωραίο παπούτσι. Μάλιστα. Βγάλω το. Τι να το βγάλω. Αυτό δεν μπορεί να μυρίσει καταρχήν. Δεν ανησυχώ. Καινούριο δεν μυρίζει. Έχει να φάει χιλιόμετρα αυτό. Άλλο, εντάξει. Λοιπόν, τι είναι, running. Running. Ναι. Nike. Τι running. Δεν θέλω να πει τη μάρκα. Με ρώτησε τι μάρκα είναι. Αν είναι running, ρε σου λέω. Τι θα πει running. Αν είναι για τρέξιμο. Running. Είναι για τρέξιμο να πείτε. Έτσι λέγονται αυτά. Είναι, έχουν και αυτά ειδικότητες. Και τουλάχιστον στο δικό μου το πόδι θα τρέξει αυτό το παππούτσι. Στο δικό σου, άμα ήταν, θα μύριζε τσιγαρίλα στο καφενείο. Τι σταυρώνει τα χέρια. Εγώ πάω σε καφενεία. Δεν πα σε καφενεία, τι πα. Στα θέατρα πα. Πάω σε καφενεία. Δεν πα. Εγώ, ένα άνθρωπο στο γραμμάτιο ναι, τη τέχνη. Από θέατρο σε θέατρο. Από κινηματογράφο. Από όπερα σε όπερα. Από συναυλία. Ναι. Και μου λε για καφενείο. Με ρίχνει τόσο χαμηλά. Τα παπούτσια τα δικά. Τι είμαι εγώ. Κά του πιότη τη πλάκα. Κοίταξε να δεις. Έχουμε τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Λωλής. Ναι. Τι νομίζεις θα πηγαίνουμε που να είναι. Κοίταξε να δεις. Από Λουτσιάνο, Παβαρότη και πάνω. Εγώ θα κάνω τα 5 χιλιόμετρα με αυτά. Θα μυρίζει ποδαρίλα το παπούτσι. Το δικό σου θα μυρίζει νικοτίνη το παπούτσι. Και τώρα το βγάλω δεν μυρίζει τίποτα. Ναι. Πας με τα παντοφλέ στα καφενεία. Με το. Πας κύριος. Όχι, γιατί θα έρθω στη δουλειά με το καλό και θα αφήσω το. Όχι, ρε. Τέλος πάντων, λέγε. Άλλο, λέγε. Έχει ειδικές τεχνολογίες. Λοιπόν, ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Τι. Και τελειώνει τη Δευτέρα. Άντε, τελειώσει. Θα γίνει η κλήρωση. Τι άντε, να δούμε ποιος θα είναι τυχερός. Ο υπερτυχερός, όχι απλά τυχερός, γιατί θα πάρει μισθούς για έναν ολόκληρο χρόνο. Κοίτα Facebook εδώ. Τα παιδιά με βγάλανε φωτογραφία. Με τον Τερεπέογλου είμαι πριν 33 χρόνια εδώ πέρα. Εδώ δείχνεις και πιο ψηλός από τον Τερεπέογλου. Μα είμαι. Τι γελάς ρε βλάκα, τι γελάς. Σου ήρθε ένα μήνυμα από μια κοπέλα, δες λίγο. Ναι, για πες. Αυτό είναι ο Καστοριάνο. Σταμάτα για αυτό το παρεμπίπτωση. Για να θυμώσει αυτό το. Πάμε. Λοιπόν, να πω ότι οι κληρώσεις γίνονται από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ. Ναι. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Είναι σούπερ η κλήρωση. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο metrosport.gr να συμπληρώσετε τη φόρμουλα και γιατί ακόμη και σήμερα να σταθείτε τη γερή αφού 3 και 20 και το βράδυ και αύριο και μεθαύριο θα γίνονται κληρώσεις και θα βγουν οι τυχεροί οι οποίοι θα κλειδώσουν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη κλήρωση. Ωραία. Λοιπόν, και ανταλλαγές δέχεται, δεν είναι ηλεκτρικό, Μιχάλη.
Τι ηλεκτρικό ρε είναι. Με ρώτησε ένας φίλος ο μπασκετμπολίστας. Λοιπόν. Τι, αν είναι ηλεκτρικό. Αν είναι ηλεκτρικό, όχι. Σα, ηλεκτρικά αμάξια θέλετε να οδηγάτε. Εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε κάνει μήνυση πριν από λίγο μετά από αυτό που ανακοίνωσες για αθέτηση συμφωνίας. Σύλλογος Πολιτών Παπουτσιών από τον Μπαγκλαντές. Εγώ συμμετέχω σε μια ομάδα μεταναστών μου. Τα πήρανε δωρεάν. Δεν τα πλήρωσα εγώ τα παπούτσια. Να έχεις υπόψη σου. Έλα. Τη ομάδα είναι τα παπούτσια. Ποια ομάδα. Δεν έχω φτιάξει μια ομάδα με μετανάστες να παίξουμε μπάλα. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει τα μηνύματα. Όλοι, και εγώ όλοι, όλοι οι άνθρωποι είναι. Και εγώ τρόμαξα. Τι. Α, εντάξει. Το πεντάρικο μπορεί να κοιμάται ήσυχο στη τσέπη σου. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, είναι πένθος αθλητικό. Δεν είχαμε γκολ στον Μπάρτσα. Μπάρτσα και Μπάγκερ. Ναι. Θα το μιλήσουμε και αυτό, Γιώργο μου. Ο Γιώργος ο Φερέτης το λέει αυτό. Ναι, ο Γιώργος ο Φερέτης, αν είδε Λίβερπουλ, Μπάγκερ, υπάρχει χαρακτηριστικά 64 πάσεις πίσω στους θερματοφύλακες από πίεση ψηλά και των δύο ομάδων, ιδιαίτερα της Λίβερπουλ. Και η μόνη τακτική που υπήρχε και από τις δύο ομάδες είναι κάνω πίεση ψηλά, μήπως κάνει λάθος ο αντίπαλος. Αυτό το στυλ ποδοσφαίρου είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται 90 λεπτά από δύο ομάδες. Συνέχεια. Δηλαδή, μ' αρέσει, ναι, να γίνει πίεση. Πιστεύω ότι η πορτοκαλάδα πάει σύννεφο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αργότερα. Ο κόκκινος έγραψε οι ισοπαλίες που αξίζουν ρίσκο χθες και όποιος τον ακολούθησε οικονόμησε. Λέγε τι σοβαρή είδηση έχεις. Λοιπόν, υπάρχει ο κύριος Ζαφύρης Ιωάννης. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Όπου του Βασιλείου, ναι. Το πλήρες όνομά του, ο οποίος ωραία. Χρειάζεται αίμα στο αιματολογικό του Πανικολάου. Παλικολάου. Παπανικολάου. Παπανικολάου. Επειδή, είναι πάνω αυτό. Επειδή είναι συνηθισμένο όνομα που έχουν πει, το Ζαφύρης Ιωάννης, δεν το γνώριζα. Το όνομά του ποιο είναι. Ζαφύρης Ιωάννης. Ζαφύρης είναι το όνομά του. Ζαφύρης. Ιωάννης είναι το επίθετο. Το Ζαφύρης είναι του Βασιλείου. Του Βασιλείου. Όχι, μου έχουν πει ότι ήταν καθηγητής στο 10ο Λύκειο Μαλακοπής. Εδώ σε εμάς, φιλόλογος. Ναι. Φιλόλογος. Ναι. Το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε. Ρε, μήπως. Ήταν ο καθηγητής στο. Τι θέλει να πει, πόσο να μαζέψει. Αίμα χρειάζεται. Πόσο αίμα θέλουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, Κώστα. Μπορεί να μιλήσουμε τη γραμματεία. Μπορεί να θέλει. Πέντε που δίνουν αίμα και ποιοι. Στο Παπα-Νικολάου, στο αιματολογικό. Δηλαδή, άμα εγώ δίνω στο Αχέπα, δεν θα μπορώ να τα πάω στο Παπα. Αυτό θέλω να μάθω. Αυτό που γνωρίζω, αυτό λέω. Τέλειωσε. Παπα-Νικολάου. Αυτό που γνωρίζω, αυτό. Εντάξει, τέλειωσε. Ό,τι πει. Για τα εισιτήρια είπαμε. Ναι. Για το διαγωνισμό είπαμε. Πραστικά στον άνθρωπο, ό,τι και αν έχει. Μακάρι. Να είναι. Κόκκινε, πώ βλέπει αθλητικά σου έχει πληρωμένη και διπλό και no goal city. No goal city. City παίζει η Σάλκε μέσα. Εγώ λέω η Σάλκε. Θα πέσουν γκολ σήμερα. Αυτά που δεν πέσαν χθες, νομίζω θα πέσουν σήμερα. Άκου, φίλε μου. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει πολύ το χ της Αθλέτικο με την Ιουβέντους. Πάρα πολύ. Στοιχηματικά. Το χ σε 1-1. Ναι. Ναι. Και με τον τρόπο. Και 0-0 μπορεί. Ξέρεις και τι θα τα πέσω αυτό. Μπορεί. Live θα πάω τώρα στην καφετέρια. Ναι. 10 η ώρα που έχω ραντεβού. Ναι. Λοιπόν με τα παιδιά και κάνουμε το live. Ωραία. Μόλις το 20 λεπτό εδώ. Πάρει το ίδιο στυλ. Ο Σιμεώνε 4-4-2. Κρισμάν με τον άλλο τον Φορ. Κοντά οι γραμμές, ψηλά. Με τον Κώστα. Θα παίξει ο Ντιέγκο Κώστα. Θα παίξει. Ποιον θες να παίξει. Δύο δεν βάζει αυτός μπροστά. Δύο, 4-4-2. Ωραία. Ο Κόκκινος στις πλευρές τετράδα, κανένας δεν είναι εξτρέμ. Ωραία. Θα δω πίεση, σίγουρα. Θα την πιέσει κτλ. Ξέρεις τι μπορεί να πάθει με την πίεση που θα κάνει ψηλά η Ατλέτικο. Να φύγουν φωτοβολίδες ο Ρονάλντο και οι άλλοι. Ο Ντιμπάλα παίζει. Νομίζω πως παίζει. Ο Κέρκ Ντάγκλας παίζει. Ο Κέρκ Ντάγκλας λέω. Ο Ντάγκλας Κώστα παίζει. Μάικλ Ντάγκλας. Μου φαίνεται δεν παίζω. Ο Μάικλ Ντάγκλας. Μου φαίνεται δεν είναι εκτός αποστολής ο Ντάγκλας Κώστα. Έχω την εντύπωση. Κάτι τέτοιο πριν. Μπορούμε να δούμε τις δεκάδες και να σου πω οι αποστολές. Εντάξει. Ξέρεις τι μπορεί να πάθει Ατλέτικο. 0-3 να χάσει από τη Γιουβέντους. 0-2 να χάσει. Εγώ αυτό το μάτι θα το παίξω διπλό. Εγώ το βλέπω. Εάν δε στο 20 λεπτό δω ότι το μάτι είναι στο 0-0, τότε είναι που θα το παίξω διπλό. Αν δω τις εντάσεις δηλαδή. Συγγνώμη λίγο, δευτερόλεπτα. Αν δω τις εντάσεις της Ατλέτικο πολύ ψηλά και δεν βγει τον γκολ, γιατί να οργανώσουν από πίσω Ατλέτικο δεν έχει παικταράδες και χαφάρες κτλ. Και τότε να δεις τι αντεπιθέσεις μπορεί να βγάλει η Γιουβέντους. Επειδή δεν είναι καλά η Ατλέτικο, ναι. Είναι τεφορμέ. Τεφορμέ, δεν μπορεί αυτό το βιολί συνέχεια. Δεν διαφωνώ. Πρέσι και πρέσι. Δεν διαφωνώ. Και πρέσι και πρέσι. Δεν διαφωνώ. Ήρθε ο Μάρτιος, πάει το πρέσι. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες για το διπλό. Και δηλαδή θα πάθει και η Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα με αυτά τα πρέσικ. Για δεν θα πάθει. Κάτι όμως για εσάς οι οποίοι ξανοίγεστε, ναι. Με το Σάλκε Μάντσεστερ σπίτι. Σπίτι. Σπίτι, έτσι είναι εγώ αυτή. Α. Λοιπόν. Η μία είναι του United και η άλλη είναι του σπιτιού. Μάλιστα. Λοιπόν.
Η Σάλκε. Η Σάλκε. Είναι κλειστή, σφιχτή στην άμυνα. Γενικά. Η Σάλκε, η γερμανική ομάδα είναι σφιχτή στην άμυνα. Ναι, είναι δυσκή. Πόσα γκολ έχει φάει στο γερμανικό πρωτάθλημα. Πού είναι σφιχτή η Σάλκε. Θα σου δείξω. Και βάζει, και βάζει λίγα. Δεν με νοιάζει τι βάζει. Τι τρώει με νοιάζει. Και δέχεται λίγα. Άρα η ομάδα που έχει φάει περισσότερα γκολ από όσοι είναι αγώνες δεν είναι καθόλου σφιχτή. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι σίγουρος 150%, ότι η Σάλκε έχει φάει περισσότερα τέρματα από όσοι είναι αγώνες της. Πάμε παρακάτω, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, η City του Γκαρδιόλα είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Η City του Γκαρδιόλα. Πέρσι ήταν καλύτερη. Η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Πέρσι ήταν καλύτερη. Πληρέστερη. Γνώμη μου. Πέρσι ήταν καλύτερη. Έχει 5 διαφορετικούς τρόπους να αναπτυχθεί. Μάλλον, όχι να το, λάθος. 5 διαφορετικούς τρόπους να κάνει επιθετική τακτική. Θες από pressing, όχι όπως η Liverpool, το κάνει. Από την πίσω γραμμή, πλευροκόπηση, στημένη φάση, συνδυασμοί, κομπίνες, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Κενό χώρο, κενό χώρο, πλάκα κάνετε. Όποιος προπονητής θέλει να μάθει μπάλα, θα πάει στον Guardiola, για μένα. Από εκεί και πέρα, τώρα, όποιος θέλει να μάθει να κάνει άμυνα θα πάει στον Conte. Και η ιστορία συνεχίζεται. Λοιπόν, η City είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Θα κερδίσει και αυτή. Δύο διπλά, δίνω εγώ. Είναι μικρή απόδοση. Το διπλό της City είναι μικρό. Κάτω από δύο μονάδες είναι. Πολύ κάτω. Σοβαρά μιλάς. 1.50 είναι. 1.50 είναι. Δηλαδή, χθες με το που είδα ναι. την απόδοση της ναι. Σάλκη έχει 25 γκολ ενεργητικό, ναι. 32 παθητικό. 32 γκολ παθητικό και είναι σφιχτή. Είναι σφιχτή γενικά στον είναι σφιχτή η ομάδα, έφαγε 32 γκολ. Η φόνη σου τι είναι τότε. Άμα είναι αυτή η σφιχτή. Θα με τρελάνεις ρε κόκκινη. Αυτή είναι σφιχτή ρε. 32 γκολ έχει φάει. Πρόσεχε ποιες είναι οι καλύτερες άμυνες στη Γερμανία. Για πες μας. Λοιπόν. Πρώτη είναι η Λειψία, 19. 19. Λοιπόν. Δεύτερη είναι η Gladbach, 22. 22. Τρίτη η Dortmund, 23. 23. Τέταρτη η Bayern, 26. Ναι. Πέμπτη. Πέμπτη η Frankfurt, 28. Ναι. Έκτη η Wolfsburg. Ναι. 30. Αυτή που έχει πιο πολλά γκολ από τη Βόλπουρ είναι σφιχτή. 4-1 να του πάρει ο Γκουαρδιόλα. Έκτη η Βόλπουρ που είναι 30. Ναι, ναι. Και μετά είναι η Σάλκε. Η Σάλκε, ξέρει πώ θα τα τρώει. Ενώ είναι στη 14η θέση. Over 3,5. 4 με 6 γκολ. Παίχτα. Παίχτα τώρα. Διπλό. Το 2 με 3. Το μεγάλο Ρονάλντο που είναι πεδαρά 33 χρονών παίχτη τον διπλό. Τι γέλνει. Τι πεδαρά είναι. Εγώ το γυαλίσω. Πηδάει μέχρι το ταβάνι. Πλάκα κάνει. Θα θυμώσει ο γιατρό. Τι να σε πω. Ρε τι να σε κάνω. Ρε τι να σε κάνω. Θα θυμώσει πεδαρά. Πες και δεν είναι πεδαρά. Αθληταρά. Ακουδώ. Κόκκινε. Ήθιστε εμεί οι άντρε. Οι άντρεδοι. Ήθιστε. Οι μπαϊσέξουλε. Όχι. Ο άντρα που θα δει έναν. Βρε ακουδώ τώρα. Δηλαδή θα δω τον κούρκουλο στα νιάτα του. Δεν θα πω τι πεδαρά είναι αυτό. Πρέπει. Η γυναίκα που θα δει τη γυναίκα την ωραία θα πει ξινή είναι, στραβή είναι, κουτσή είναι, προβληματική είναι. Άκουτο. Θα στη βγάλει φάουλ. Άκουτο. Ο άντρας ξέρει να πει το ωραίο απέναντι στον άλλο. Δηλαδή εδώ έναν. Η γυναίκα το λέει πιο δύσκολα. Ποια γυναίκα θα πει ρε δύσκολα. Θα πει, αλλά θα βγάλει και κουσούρι να πούμε. Σαν και σένα ένα πράγμα. Θα πεις κάτι καλό για κάποιον, θα βγάλεις για κάποιον. Ήθιστε να είναι το μυαλό μου θηλυκό εμένα, εντάξει τώρα. Γιατί ποιο μυαλό δεν είναι θηλυκό. Τι. Το μυαλό γεννάει, άρα είναι η γέννηση του θηλυκού. Τι γεννάει. Μπορεί να ακούγεται το δικό σου μυαλό, ούτε με κεσαρική δεν γεννάει. Ιδέες. Τι να γεννείς. Λοιπόν, γεννιέται κάτι με κεσαρική ρε. Τι να σε. Τι να το δικό σου το μυαλό. 1,25 πλέον το διπλό τη City. 1,25. Ναι. Το 1,3 σκόρ θα πιάσουμε. 1,3. Τα. Over 3,5 πλέον 2,30. Το over 3,5 γκολ πλώνει 2,15. Το 2-3 γκολ. 2-15. Το 4-6 over 3,5 καλύτερα. 2 μονάδες. 2-30. Άσχημα είναι. Σου αλλάξει τα πετρέλαια. Ποια σάκια. Άσε ρε τώρα. Άσερε τώρα. Ναι. Είχαμε καταγίνει σημειολογικά. Ναι. Στα 6 πρώτα παιχνίδια. Μάλιστα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα σε όλους τους αγώνες. Πάψε. Άντε να δω τι παρατηρητικότητα έχει. Να δω τι παρατηρητικότητα έχετε. Μάλιστα. Λοιπόν, τα 6 πρώτα παιχνίδια του Champions League. Πότε. Είχαν ένα ίδιο στατιστικό στοιχείο. Ποια μας, πες τα μας να τα μάθουμε. Όλα. Όλα. Δηλαδή τα χθεσινά. Και τα σημερινά. Και τα προηγούμενα, τις προηγούμενες εβδομάδες τα 4. Α. Έχουν ακριβώς ένα ίδιο στατιστικό. Ναι. Τρομερό όμως. Ναι. Όχι της πλάκας. Ναι. Τρομερό στατιστικό. Είναι χι ημίχρονα όλα. Όχι. Τι. Θα αφήσω τον κόσμο να πει. Εντάξει, ό,τι πεις εσύ. Θα ψάξει ο κόσμο γιατί ποιο είναι το στατιστικό αυτό. Τι δίνεις για να το. Τι επιβραβεύεις δηλαδή. Τι βράβο, να κάνει μια εκπομπή μαζί μας. Σιγά μωρέ, τη φάτσα τώρα σε κάθε εκπομπή μαζί. Τώρα μου ζήτησες ένα, το ζήτησε ένα κιλό μπριζόλες, δύο κιλά παϊδάκια τον είπε στο μουχαλί, βάλε και μια σηκωταριά για να κάνει μια εκπομπή μαζί μας. Δεν τρέπεσαι λέει, και λες εμένα. Μια χαρά. Και λέω εγώ θα κάνει εκπομπή μαζί μας. Βγαίνει και ομάδα του Β' Εθνική. Η ομάδα του. Πάει ο γιος του. Του γιου. Βγαίνει από τη Γ' στη Β'. Δεν ακατέβαια αυτός. Καλό, ωραίος είναι.
Τι δεν ανακατεύεται. Δεν ανακατεύεται. Δεν πάει να δει το παιδί του στο στόμα. Δεν ανακατεύεται. Κύριε Κόκκινε, η Κούλα ξεπλήρωσε ή θα ξεπληρώσει με τον Ολυμπιακό την αυρή τη τιμωρία για τα επεισόδια με Άγιαξ. Ο Άγιαξ την έκατσε. Ναι. Η ΑΕΚ με τον Άγιαξ την έκατσε. Πού στέλνουμε για το ΠΑΟΚ Άρης. Α μη 3 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Το κοσκούλικο που ήταν απόν από το Λαϊκό Δικαστήριο τη Δευτέρα. Ναι. Αν ισχύσαμε, αλλά τέλος πάντων εντάξει είναι. Στην ομάδα μεταναστών η θέση σου λόγω γνώσης του ποιότικης διαλέκτου είναι ωφέλιμη για την κοινωνική τους αφομοίωση, λέει. Το τερπνόμενο του ωφελήμου θα σου πω, κοινικό σκούλικο. Στην ομάδα μεταναστών η θέση σου λόγω γνώσης του ποιότικης διαλέκτου είναι ωφέλιμη για την κοινωνική τους αφομοίωση. Άκου να δεις τώρα. 2.000 κόσμο είχε στην Τούμπα και όχι 10 που είπε ο Ζωσίμουνα μέσα. Καλά αυτή τώρα, κοίταξε να δεις. Την κουτσή τη Μαρία 40 ποδαρούσα θα την κάνουν. Και την κουτσή τη Μαρία 40 ποδαρούσα θα την κάνουν. Άσε τώρα. Κουλιανός και οι άλλοι τώρα. Εντάξει. 2.41 ολοκλήρωσε παρακαλώ ναι. Το μήνυμά σου. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι καλό. Μάλιστα. Λοιπόν. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Το βρήκε. Ο φίλο μου Παναγιώτη με τα τσίπουρα το βρήκε. Βέβαια. Με τη μία. Αφού θα ήταν Παναγιώτη με τα τσίπουρα. Είναι ο λόγο και είναι ο ποιό. Ναι. Λοιπόν, μην το πει. Καλά, δεν στο είπα το ίδιο πράγμα. Όχι. Δεν είναι το ίδιο ακριβώ. Το δικό μου λάθο είναι. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Ναι, είναι πιο εξειδικευμένο. Ναι. Εντάξει. Και είναι και πιασάρικο. Καλά, δηλαδή, καλά, καλά. Καλά. Εντάξει. Και ο Τζορτζ Φερέθ. Μου το έδωσε. Παίξε 0-0 ημίχρονο την άλλη φορά και over τελικά. Δεν τα παίζα στον ΟΠΑ. Πλήρω, Γιώργο, εγώ δεν έχω λόγο. Ο γιατρός όμως λέει ήταν πάνω από 10.000 κόσμο. Ήταν στο Μάτς ΠΑΟΚ τότε να μου γιατρός ο κτηνίατρος. Και πλακώσαν και ένα δημοσιογράφο στο ξύλο, ένα φουκαρά. Γλίτος ο κτηνίατρος. Και πλακώσαν ένα δημοσιογράφο. Ένα φουκαρά σε ένα καλό παιδάκι. Γιατί το πλακώσανε. Το βρήκανε νευρόνιμο γι' αυτό. Άσε. Δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύεις. Και γιατί δεν βγήκε πουθενά. Πώς δεν βγήκε, διάβασε κανένα site, όχι μόνο τον εινολόγο. Φίλε, συγγνώμη. Διάβασε το. Πώς θα γίνει. Υπόθηκε ότι είναι στα καλά του καθημένου. Είναι χαζοί αυτοί που το δίναν. Το βρήκαν φουκαρά εκεί. Γιατί βρήκαμε κάποιον και το δέρμα. Τρεις μαζί, τέσσερις. Και μιλήσουν και καλό παιδί. Α, είσαι σκοπεδάκι εδώ, έρχομαι. Και παοξή. Ναι, γράφει και σε ένα site. Εκεί για ποιο λόγο. Εμένα ρωτάς, ρε. Μπορεί να ήταν κομμουνιστή και να ήταν δεξιό, το βάλε. Μπορεί να ήταν δεξιό και να το βάλε σε μια είναι καλά το παιδί. Τι καλά είναι. Είναι καλά το παιδί ή έφαγε κανένα δύο ψηλές και όλα τελειώσανε. Πού είσαι στο νοσοκομείο, τι ψηλές. Στο νοσοκομείο όλοι πάνε για εξετάσεις, μήπως έχει. Δηλαδή τώρα θα έρθει να μου δώσει μια πουλιά, εγώ πάω στο νοσοκομείο τώρα. Γιατί να πάω. Και άμα έχει ιστορικό αιμάτωμα. Άσε με ρε κόκκινε, τόσο ξύλο έχω φάει τώρα. Εσωτερικό αιμάτωμα. Άκου λίγο. Επειδή πρόσφατα μου είχε. Ναι. Είχε χτυπήσει ένα μηχανάκι, δυστυχώς δεν φόρησε κράνος. Ναι, αυτό άστο, αυτό είναι άλλο. Αυτό πρέπει να πάει. Περίμενε. Για εσωτερική αιμορραγία και τέτοια, εντάξει. Να φας μια μπουνιά τώρα. Το ξέρεις, δε Κώστα. Τι ξέρεις. Άκου να δεις. Ένας πολύ, πολύ καλός φίλος. Μάλιστα. Ο οποίος είναι πολύ γνωστός στην πόλη. Ναι. Καθηγητής ναι. Ιατρικής, όχι ακτινολογίας, καταλάβανε όλοι για ποιον μιλάω. Μου είπε ότι ο άνθρωπος. Ναι. Μεγαλώνοντας μάλιστα. Και ειδικά μετά από κάποια ηλικία ναι. Εξασθενούν τα αγγεία. Τι εξασθενούν, λέει? Τα αγγεία. Ειδικά στο κεφάλι. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει σεξ. Γιατί εξασθενούν τα αγγεία. Ειδικά στο κεφάλι. Και το άλλο κεφάλι κάτω. Όχι, για το αυτό το κεφάλι. Άκουσα και εγώ στο λέω τώρα. Εξασθενούν τα αγγεία. Εξασθενούν τα αγγεία. Λοιπόν, και δεν είναι αστείο. Δεν μου λες, δεν κόκκινε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άντε τα κάτω αγγεία να εξασθενούν. Πα 60 χρονών, ξέρω εγώ 65. Παίρνει δύο χάπια. Ωραία. Στο άλλο το μυαλό. Πώ φτιάχνει. Τρία χάπια. Εκεί δεν έχει χάπια, ρε κόκκινε. Το μυαλό να φτιάξει, να πούμε. Αυτό είναι το κακό. Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία. Το πάνω κεφάλι δεν φτιάχνει. Κατάλαβες. Άντε πάντα. Όχι, ρε Γιώργο, δεν είναι αυτή η απάντηση. Ναι. Λέει ίδιες θελικές στην αιστεία. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Ναι. Είναι ο Κώστας το βρήκε κατά κάποιο τρόπο. Άντε να το πω. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ναι, εντάξει. Εδώ είμαστε με πολύ ωραίο τραγούδι που έβαλε τώρα ο Γιάννης Ωρελίδης και με τον Κλειδαρά, το Στέργιο Πετκανίτσα, χορηγός μας. Θα τον βρείτε στην Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία, εκεί που μπορείτε να πάτε και να κάνετε κλειδιά immobilizer ή αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά,
Όλα με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Να δώσει χαρητήρια στους πολλούς φίλους οι οποίοι απάντησαν ότι όλα τα παιχνίδια ήταν στο ημίχρονο 0-0. Ωραία μπάλα είδαμε. Χθες δεν ήταν κακό το ποδόσφαιρο που είδαμε. Τι είδατε? Στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα είδε. Εγώ είδα την άλλη. Και τα δύο ήταν. Πώς τα είδες και τα δύο? Και τα δύο δεν είναι δύσκολο. Πώς τα μελετείς δύο μάτς δηλαδή? Δεν μελέτησα. Τι δεν είπα μελέτησα. Κοπάνησες τα ουίσκι, τα κρασιά να πούμε. Έβλεπες μάτς. Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί χρησιμοποίησαν και οι δύο ομάδες το pressing και την πιθανότητα επιτυχίας μέσα από, μέσα από το λάθος του αντιπάλου και όχι από τη δημιουργία τη δική τους. Λοιπόν. Είναι ένα κομμάτι και το pressing. Δεν μπορεί να τη βγάλεις pressing ψηλά. Κάποια στιγμή η Λίβερπουλ κατά το 70 πήγε να το πει εξπρευλοκόμηση και σέντρα. Πού πας ρε Λίβερπουλ? Καλύτερη ήταν η Λίβερπουλ. Πού πας ρε Λίβερπουλ? Ήταν καλύτερη. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, για τον Παπα-Νικολάου είναι τυπογραφικό το λάθος. Είναι δικό μας το λάθος. Είναι Ιωάννης Ζαφύρης του Βασιλείου. Ζαφύρη είναι το επίθετο Ζαφύρης. Είναι Ιωάννης Ζαφύρης του Βασιλείου. Εσύ μπορεί να το πεις Βασίλη Ζαφύρη του Ιωάννη. Φίλε, σε έχω ικανό. Όταν γράφεις, ναι, όταν γράφεις ένα όνομα, πρώτα τι γράφεις, το όνομα ή το επίθετο? Εγώ, το όνομά μου. Ωραία. Εδώ τι λέει? Ναι. Είναι τυπογραφικό το λάθος. Το διορθώνουμε γιατί δεν αστείω τώρα. Κάνε πλάκα με άλλα πράγματα. Μα, είναι Ιωάννης Ζαφύρης του Βασιλείου. Άρα δεν έχει το όνομα. Ωραία. Το λέμε για τους φίλους οι οποίοι θα πάνε να δώσουν αίμα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, στο Παπα-Νικολάου, στο αιματολογικό. Ναι. Λοιπόν, κόκκινε χθες είπες ότι ξέρεις τα τσάι. Ναι. Νομίζω σου έχω πει πολλά πράγματα. Ναι. Πες και σε μένα να μάθουμε τι γίνεται επιτέλους εκεί με το Μελισανίδη και το γιο του. Τα έχουμε πει. Γιατί δεν θέλει να επενδύσει βάση συμπαίκτη στην ΠΑΕ? Γιατί δεν ενισχύθηκε η ομάδα του καλοκαίρι με τόσα έσοδα? Και κυρίως, τι γίνεται με την Original? Γιατί τα φετινά και το ενδεχόμενο τιμωρίας μου φαίνονται στημένα. Πες μας τι ξέρεις. Λοιπόν, τι ξέρεις, η Original. Τα λεφτά που πήρε από το Champions League, έχοντας εικόνα και από τις αποβολές, τα έριξε στο γήπεδο. Δεν τα έριξε για μεταγραφές. Ποιος έριξε στο γήπεδο λεφτά? Τα έβαλε για το γήπεδο. Α, βάλει λεφτά, μιλήσε. Και άφηγε πέρα πέρα. Τα έβαλε για το γήπεδο. Είσαι από εκεί, ρε. Φράγκο δεν έχει βάλει. Σε αυτό θα διαπραγματεύσει. Φύγε από εδώ πέρα που έβαλε λεφτά ο Μελισανίδης στο γήπεδο. Τα έσωσα τη ΣΑΕΚ. Κουράσε τώρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Θα βάλει ο Μελισανίδης λεφτά στο γήπεδο. Τρελώσε. Επειδή κάτι original έχει, επειδή τα έχει βρει και την έχει ξεδοντιάσει τώρα, θα φάγω το παραμύθι της original τώρα. Άντε το παραμύθι. Βρήσε από εδώ. Τα λεφτά τα έριξε στο γήπεδο. Βρήσε από εκεί πέρα. Τα πήγα για την ενέργεια του γήπεδου. Για να μην βάλει από την τσέπη. Φύγε ρε από εδώ πέρα. Δεν κατάλαβε. Αυτό δικαιολογεί αυτό που λες. Για να μην βάλει από την τσέπη του λεφτά. Για να γίνει με ίδια κεφάλαια. Το ένα, το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, ακούω, κόκκινε. Ήθιστε οι παράγοντες των ομάδων να μην έχουν αντιπολίτευση ούτε από οργανωμένους, ούτε από δημοσιογράφους, ούτε από άλλους παράγοντες. Οι εποχές αυτές περάσανε. Εντάξει, άμα φύγει τώρα ένας παράγοντας, πού να βρεις άλλον? Οπότε όλοι κάνουν τις κότες. Ούτε οι παλέμαχοι φωνάζουν, ούτε τίποτα. Οι παλέμαχοι φωνάζουν, οι οργανωμένοι φωνάζουν για τα δικά τους τα συμφέροντα, οι παλέμαχοι για τα δικά τους τα συμφέροντα, οι ρεπόρτερ και εμείς για τα δικά μας συμφέροντα πάρουμε την είδηση. Ο καθένας κοιτάει τα δικά του τα συμφέροντα. Να είναι εκδρομή, ξέρω εγώ, χαλαρή, να πάρουμε τζάμπα καν αυτό. Εντάξει, ο παλέμαχος να βάλει κανένα, ξέρω εγώ, που δεν έχει να φάει δύο χρόνια, το βάλω εκεί στην ομάδα. Ήθιστε να γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς είμαστε τρελοί. Μα κάνω τώρα εγώ αφάντα κάποιον ο οποίος δεν έχω και παρεδώσει μαζί του. Ούτε με το Σαββίδι έχω παρεδώσει, με το Μαρινάκι, ούτε με κανέναν. Μελισανίδη. Το κάνω εγώ τώρα το Μελισανίδη αβάντα. Με το Σαββίδι δεν έχει παρεδώσει. Το... Τον έκανε χειραψία. Ναι, και... Διακόπηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και τι σημαίνει? Έχασε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και λοιπόν. Τέτοιο παρεδώσε ούτε στο γυρό του. Τον Καράπαπα έβγαλα εδώ. Μεγάλη. Λοιπόν, από τότε που. Σημασία έχει αυτό. Από τότε που έπιασε τον Καράπαπα και το Θοδωρίδη. Το Θοδωρίδη το βρίσκει η θύρα 7. Ετοιμάζει τώρα και τον Καραπαπά. Φλάκαρε μου κάνει. Εσύ όποιο βγάζει. Θύρα 7. Ναι. Θύρα 7 είναι. Δεν με νοιάζει. Με το Μαρινάκι φίλη. Άσε τώρα. Δεν ξέρανε φίλοι χθες. Εγώ λέω ότι όποιον έφυγε. Άλλα χρόνια τώρα ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιρνε προτάσματα, δεν θα γινόταν χαμός τώρα. Ποια θύρα αυτή. Τελικά είναι πολύ έξυπνος ο Καρυπίδης. Είναι? Πολύ έξυπνος ο Καρυπίδης. Για να ψάρι πήγε μαζί σου και μετά εξαφανίστηκε. Χαζός. Ναι. Λέει, άσε, θα κολλήσω. Θα βγει φέτος Ευρώπη. Θα γίνει πρώτος μάγκας. Λοιπόν, πάω Κάρης. Την πήρε την ομάδα από το πουθενά. Ακουδόρε τον Άρη, τον ντέρμπι. Τη πλάκα στο ντέρμπι τώρα, πάω Κάρης ντέρμπι. Έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, ρε, σε πάω Κάρης. Ένα 40 ο Άσος, 4 ισοπαλία και το διπλό 10.
Λέ, Αριανή, πάτε να χάσετε με μικρό σκόρ εκεί πέρα, ρε. Επειδή αυτός είναι 40 ψεύτης. Ένα 40. Ένα 40. Οι στοιχηματικές εταιρείες, ο ΠΑΠ μπορεί να το δίνει ένα 30. Δεν μου λες. Τέσσερα ισοπαλία. Δεν μου λες. Και το διπλό του Άρη 10. Δηλαδή αν έπαιζε πάω και πανομή. Πάω Μηχανιώνα. Τις αποδόσεις. Τι αποδόσεις, ρε. Τις αποδόσεις του Άρη. Του Παναθηναϊκού. Τι. Στο ξεκίνημα της σεζόν, θυμάσαι. Δεν με νοιάζει, ρε. Για πάω κάρι μιλάω. Τον Παναθηναϊκό. Τις αποδόσεις του Παναθηναϊκού. Ναι. Που το δίνανε outsider με κάτι αποδόσεις για γέλια. Ναι. Τις θυμάσαι. Ε. Τις θυμάσαι. Τι να θυμηθώ. Εντάξει. Τι να θυμηθώ. Άμα τις θυμάσαι. Ναι. Θα δεις ότι και κάτι αποδόσεις τραγικές. Ναι. Λοιπόν, οι αποδόσεις σε μένα δεν μου λένε τίποτα. Ναι. Δηλαδή, για μένα το να ποντάρεις ένα 25 ναι. Manchester City ναι. είναι έγκλημα. Ναι. Το να παίξεις όπως λες εσύ. Ρε κόκκινε, άλλο είναι η φιλοσοφία μου. Παίζει πάω κάρις. Είναι ντέρμπι. 100%. Τρίχες είναι. 100. Τι 100. 100%. Το 100 αρδιά μας πιάσει. Ποιο 100. Ρε είναι ντέρμπι ένα μάτς. Που δίνει τον Άσο ένα 40 και το διπλό 10. Είναι ντέρμπι αυτό το μάτς. Για όσους παίξουν διπλό, ναι. Έχει δύο, θα έχει ακόμη μεγαλύτερη. Θα φάει τρία γκολ ο Άρης και θα το παίξει διπλό. Ή θα κάτσει πούλμαν ο Καρέλα. Συγγνώμη. Ανεβαίνει ο Άρης ναι. από τη Β' Εθνική. Ναι. Παντρεύεται ο Μιχάλης στην Αγία Βαρβάρα. Ποιο Μιχάλης παντρεύεται. Ο Λουλουδάς. Ο Λουλουδάς, μικρός ναι. παντρεύεται. Λοιπόν. Ναι. Και... εμείς απ' έξω όλοι παρέα ναι. δεχόμαστε τα καπνογόνα και το... για το 1-4 με τον Χαριστέα. Ναι, και. Λοιπόν, από τη Β' Εθνική είχε ανέβει. Πόσο έδινε ο Μπούκρη τον Άσο τότε, τον έδινε ένα 40, μα τρελάνει ρε. Ένα 60. Αφιέπε εδώ πέρα από τώρα. Με εμένα μιλάει. Ένα 60. Με τον καθηγητή μιλάει. Άντε τώρα, σαν χλαμάρα. Με τον καθηγητή. Δέρμπι είναι πάω κάτι. Ένα 60. Με ένα 40 για αυτό. Ένα 60 το έδινε. Άιντε. Άιντε. Ένα 60 το έδινε, κατάλαβε. Άιντε βρε το. Ένα 60. Έλα τελείωνε τώρα. Είχαν λοιπόν, αποδόσει. Ελλάδα Super League. Ναι. Πάω κάρι. Ναι. 1.35 ο Άσος, ναι. 4.60 το Χ, 11 το διπλό. Εγώ συμβουλώ για το εξωτερικό, δεν παίζω ΠΑΠ. Για το εξωτερικό σε εξωτερικό μιλάω. Εξωτερικό. 1.40. Χειρότερα πέφτει η απόδοση. Δηλαδή με την Κυριακή πάει 1.20. Ωραία, καημένη Άρη. Πανιόνιος Παναθηναϊκός, 3 ο Άσος, 3 το Χ, 2.60. Βράστε αυτά, δεν με νοιάζουν τα άλλα. Λαμία Λάρισα. Περίμενε. Κόλλησε τώρα, πάει. 2.22 Άσος, 2.95. Πιάσαμε τσιμισκή τώρα. 3.85 το διπλό. Βράσε τους άλλους. Λοιπόν, όσοι παίζετε διαδικτυακά, ναι. παίξτε αυτό το Χ από τώρα. Ποιο αγόρι? Λαμία Λάρισα. Μάλιστα. Εγώ σου το δίνω από τώρα. Ναι. Εντάξει. Το τελευταίο διπλό του Ηρακλή μας στην Τούμπα είχε 10 απόδοση με το Λεωζίνιο. Δεν είχε 10 απόδοση, φίλε μου Λευτέρη. 12 απόδοση είχε. Και το πληρωθήκαμε. Και άμα έβαζε και δεύτερο γκολ ο Ηρακλής, να δεις τι γλάτι θα γινόταν. Με βρώμαγε εκείνο το μας. Ποιος ήταν πρόεδρε εκεί πέρα. Άσε. Αν στην Τούμπα είχε πάνω από 10.000, δηλαδή στο Χαρλό την Κυριακή, πόσο είχε. Πάνω από 30. Άντε ρε κόψε την παπαγάνδα. Τι θα γίνει ρε boys. Boys εμείς. Θα αφήσετε τα σχόλια από εδώ και εκεί και θα ασχοληθείτε με τον ντέρμπι της Πυρακής. Ποιο ντέρμπι ρε φίλε. Ένα 40. Ένα 40 άσος. Κόκκινη τέρμι. Τα λέει αυτά επειδή είναι σαν αρκούδα. Ποιος ο Φαλακρός. Αν είναι αυτός σαν αρκούδα εγώ σαν τι είμαι ρε φίλε. Σαν το γη κατά Κρισίνο. Αντέχει και βερμένη τάβλα από τις οικοδομές. Φιλιά από δράμα. Ένα 40 άσος. Κωστή σε παρακαλώ κάνε και Μπόκο και Άλεξ που λέει πότε θα πεθάνει και μετά για τούρτα. Άστο αυτά είναι εκεί την ώρα τώρα. Για το δικαστήριο. Κάνουμε τώρα εκπομπή εδώ με το Facebook. Λοιπόν, φτάνει. Ερώτηση. Ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο φαβορί. Τι απόλυτο φαβορί. Σύμφωνα με τι. Οι άλλοι έρχονται να χάσουμε μικρό σκορ. Τι απόλυτο φαβορί. Ο Παντελίδης τον πήρε ο Αλέφαντος τηλέφωνο, το ξέρω εγώ. Και του λέει μην κάνει καμιά βλακεία. Πάνε χάσει ένα 0. Γιατί είσαι καλά. Έχει κάνει τι νίκε σου, του έχει πάρει τα σόβρακα. Πάνε χάσει ένα 0. Και στο τελευταίο εξάλεπτο κάνει ένα ρίσκο εκεί. Κάνει καμιά γιώμα. Πα και γίνει κανένα σκηνικό. Θε να μ' ακούσει. Ναι, θε να μ' ακούσει εμένα. Με 5-0 και με 4-1 γίνεσαι να πούμε περίγελος και θα σε σκίσουν στην κριτική. Πάνε εκεί πίσω λοιπόν, παίξε για τον εαυτό σου. Εγώ το λέω και εγώ στα ίσια τώρα, δημόσια. Παντελίδη, πάνε στην Τούμπα και παίξε να χάσεις με ένα 0. Και άμα χάνεις με ένα 0, μην ανοίγεσαι. Και αν πάει στο 85 το μάτς, πάρε το ρίσκο. Μπας και γίνει κανένα σκηνικό, κανένα θαύμα να πούμε τα Ιθαράπη. Τη Παναγία Φανερωμένη και πάρεις κανένα πόντο. Και γυρίσετε εκεί και κάνετε το. Λοιπόν, ναι, τι, δύο απαντήσεις. Τι, είσαι Παντελίδης. Με τις αποδόσεις. Είσαι Παντελίδης. Και ξέρεις ότι το 5-0 ή το 4-0 ή το 5-1
να πας να ανοιχτείς εκεί μέσα, είναι ο θάνατός σου. Κάθεσαι λοιπόν εκεί, καταστρέφεις το παιχνίδι, πας εκεί πέρα το κάνεις, να πούμε, λίγο αργοπορία, έτσι πέσε κάτω, κάνε, κάθε, πάνε χάσει ένα 0, αφήνεις ένα 40 και ένα 35. Τι να πεις, τι, έχεις να πεις κάτι άλλο? Άνοιξες τον Παντελίδη μπροστά σου, δεν τον έλεγες. Παίξε μπάλα στην Τούμπα, ανοίξου. Παίξε την αντεπίθεση. Τι, πες μου, τι. Προλάβει άλλο να κάνει αντεπίθεση, transition έχει σαν τον Πάοκ να γυρίσει πίσω. Που έχει πάρει και χάφο Πάοκ τώρα, Ολιβέρης και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι κόκκινε, ντέρμπι, πείτε για το ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι να πούμε. Λοιπόν, ντέρμπι. Το παιχνίδι ήταν, είναι και παραμένει ντέρμπι. Ναι, τι μου λες. Λοιπόν, μοιάζουν αυτά τα παιχνίδια ντέρμπι. Ναι. Έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία και μια ιδιαίτερη σημασία. Σιγά, μη. Χωρίς κόσμο ένας, χωρίς με κόσμο άλλος. Αυτό είναι κακό. Ναι, την ντέρμπι. Αφού δεν είμαστε άξιοι. Σκοτρώνα δεν πέφτει. Και είμαστε ανίκανοι. Ναι. Να κάνουμε. Περάσουν έξω από το Λαλούνα εκεί να τα κρεμίσουν. Να θυμάσαι τι είχε γίνει. Πάει το Λαλούνα, ναι. Πήγαινα με δαράστο. Θυμάσαι που είχα κάτσει εγώ εκεί πέρα και περάσαν 4.000 αργιανοί και το ισοπεδώσανε. Δεν τα ξέρεις αυτά εσύ. Δεν τα ξέρεις. Εγώ αλλού ήμουν. Είχα τσακωθεί με τον ιδιοκτήτη του Λαλούνα. Όχι τον Γιώργο. Με τον Αντρέα. Όχι τον Αντρέα, με τον Αντρέα θα μαλώσα. Με τον γιο του. Είχαμε παρεξηγηθεί γιατί το έκανε σίδερο φίλο κλαμπ Πάοκ. Καλά του λέω, δεν τρέπεσε. Πιο πολύ μα ήταν ένα κλειδί και άρεσε. Σίδερο φίλο Πάοκ θα το κάνει με το μαγαζί. Ναι, θα το κάνει με τον Πάοκ. Και με τον τρόπο του μα έδιωχνε. Λέω έτσι ρε κερατά, τώρα δείστε σε κάτω. Παίζει Πάοκ κάρι στην Τούμπα. 2 Αυγούστου του 98. Και πάρει με του Αριανού. Όχι, ποιο Αριανού. Πάω εγώ, είχα ξεκινήσει τι εκπομπέ. Είχα τσακωθεί τότε με του Σουπεράδε. Είχα τσακωθεί και οι Σαουρίδε και τα λοιπά. Ναι, και κάθομαι έξω από το Λαλούνα. Αυτοί λέω θα περάσουν, θα είναι στα 70 μέτρα, 80. Θα του κάνω το δάχτυλο εγώ του Αριανού και θα φύγω σπριν στα στενά που να με βρούνε. Δεν πρόκειται να με βρούνε, θα ρημάξουν το μαγαζί. Κάθομαι λοιπόν, κάνει έτσι το Λαλούνα, λέω σε φτιάξω εγώ. Κάθομαι έξω, περνάνε οι βάρβαροι από εκεί, του κάνω εγώ το δάχτυλο. Α, κόμια Τούρκο! Φανάζαν τα. Θεωρούσαν το. Και πέφτει το Κοτρονίδι, έχει δει Far West, να πούμε John Wayne. Έπρεπε να ζούσε ο Πομπολάρο. Ζούσε ο Πομπολάρο. Όχι, έπρεπε να ζούσε σήμερα ο Πομπολάρο. Ο Πομπολάρο. Να τα ακούσει τώρα. Φεύγω στο στενό. Να σ' αρχίσει κάτι χαρτί και μετά. Και πιο γρήγορο με τη μουστάκα του. 30 ετών ήμουνα και πιο ταχύ. Τα 100 μέτρα σε 12 δευτερόλεπτα. Εσύ δεν γεννήθηκε γρήγορο. Εντάξει, έγινα στην πορεία. Μέχρι να. Πού να με πιάσουν. Βολίδα στα στενά, κρύφτηκα εκεί σε ένα υπόστεγο και ακούω. Πάει τώρα μετά. Μετά πήγε, το είδε. Μετά πήγε, τι έγινε, ρε παιδιά. Μετά το έργο, το είδε. Το είδα. Πώ ήταν, βασιλιά. Αναγεννησμένο. Λοιπόν. Το κάνανε σου μεγάλο. Το Λαλούλα, άμο γυάλα το κάνανε. Πω, πω, πω. Και με λέγανε πληρώσω του λογαριασμού εγώ. Πώ του θε, λέω. Σε δολάρια, σε μάρκα. Σε πεσέντε. Λέγε κοκκινέ μου. Ωραία, να θυμηθούμε και κανένα παλιό. Πάω κάρι. Δεν είναι. Έχει πάει σε κανένα πάω κάρι εσύ. Ε? Τον Ιούλιο ο Άρης. Ναι. Λες δεν έχω πάει. Πες μου ένα μάτς πάω κάρι που έχει. Κανένα μάτς. Άρης Πάοκ στο κύπελο 0-0 με το πέναλτι του Καράμπελα. Ναι. Με το πέναλτι που δεν δίνει στο κόκκιο στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ήσουν εσύ στο μάτς. Ήμουν στο μάτς. Άρης. Στη θύρα 9 και είχα ποντάρει ένα πολύ καλό ποσό που είχε κερδίσει ο Άρης. Βέβαια. Εντάξει. Η γριά, η όχι, με τη μάνα. Στο στίγμα δεν έχει. Εγώ ναι, ναι. Πλάκα μου κάνει. Εμένα με ξέρει το στίγμα, δεν καταλαβαίνω να τίποτα. Να μιλήσω με σένα, μωρέ. Λοιπόν, να μιλήσω. Να μιλήσεις. Λοιπόν, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ από όλες τις απόψεις. Ναι. Σε φόρμα είναι ο ΠΑΟΚ, έχει φορμαριστεί και ο Άρης, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Ναι. Ειδικά μετά τον Μπρίγιοβιτς. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος θα έχει το άγχος. Τι θα μη γίνει η στραβή. Άγχος. Μη γίνει η στραβή. Τι άγχος να έχει. Ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα το πήρε. Λοιπόν. Και ξέρω ότι εμείς θα πίνουμε σουρωτία, το χωνέψουμε. Μάλιστα. Το άγχος που το οποίο μπορεί τι να... Άγχος να έχει. Ένα άγχος έχει. Ότι τι. Μήπως δεν γίνει το ρεκόρ. Ποιο ρεκόρ. Να το πάρει αίτητος. Να το κερδίσει ο Άρης δηλαδή. Ένας. Για όλα τα παιχνίδια ισχύει αυτό. Σύνε. Πόσο μάλλον από τον συμπολίτη. Ναι. Ρε φίλε. Ο Αριανός. Αν το πεις τώρα. Ναι. Αν το βάλεις σε ένα δίλημα. Ναι. Για πες να μάθω, ναι. Δεν βγαίνει σε Ευρώπη. Ναι. Αλλά σπάς το αίτητο του ΠΑΟ. Σιγά τη μεγάλη δουλειά θα κάνει. Περίμενε. Αλλά σπάς το αίτητο του ΠΑΟ. Σιγά. Θα το χαρεί ή όχι. Τι να χαρεί. Ρε. Αν το χαρεί, δηλαδή. Τη Δευτέρα ετοιμάσου για 1000 μηνύματα παριανού. Και ετοιμάσου τον Κάζη. Ο Κάζη στα 68 θα κάνει μια καριέρα μεγάλη. Από καθηγητή πανεπιστημίου θα φύλλει στη Μαρμίτα και θα ψυχολογήσει του θαμώνε και του αυτού που στέλνουν μηνύματα. Πάει, και τέτοι. Το χάσει. Τι το χάσει. Το χάσει. Ναι. Ποιο θα το βρει, θα πει. Θα φέρει και ένα τρελόμετρο και θα βαράει εκεί. Λοιπόν, έρχεται ένα προχωρημένο μήνυμα, θα το διαβάσω. Διάβαστο.
Είναι για λίγους. Ναι, εντάξει. Άμα είναι για λίγους, γιατί το διάβασα. Μας ακούν πολύ. Εμένα με ενδιαφέρουν λίγες. Σε νοιάζουν λίγες. Ναι. Τον Ιούλιο Άρης έκανε την πιο πετυχημένη πώληση των τελευταίων ετών. Πώληση. Κατάφερε και πούλησε τον παντελώς άγνωστο ποδοσφαιριστή Κλιγκόπουλο στον Ολυμπιακό. Τον. Κλιγκόπουλο. Τι είναι αυτός. Έναν 300.000 ευρώ υπογράφοντας 3 συμβόλαιο. Μάλιστα. Ένα παιδί που δεν τον ήθελε στο Μάτο Μάρτιν προσπάθησε να τον αφήσει στον Άρη, αλλά δεν τον ήθελε ούτε ο Ερέρα. Παράξενο. Ναι. Τελικά το φόρτωσαν στον Εγινιακό που έπαιξε ένα εξάμεινο και αφού κρίθηκε ανεπαρκή Κυριακή, έμεινε ελεύθερο για να δοκιμάσει την τύχη του στη Θύελλα Καμαρίου. Ναι. Έτσι εύκολα, όμορφα και αθόρυβα μεταφέρθηκαν 300.000 ευρώ από το λιμάνι στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εσύ γιατί γελά, αφού δεν είναι προχώ. Δεν είναι προχώ. Λοιπόν, το μήνυμα. Δεν είναι προχώ. Σας τη ΣΑΕΚ είστε άσχετοι και οι δύο. Οπότε καλύτερα να μιλάτε για θέματα ΠΑΟ, Κόκκινε και Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Εντάξει, Ραβραμίδη, ό,τι πει. Ό,τι πει ο Βραμίδη. Μάλιστα. Ρε εσύ, Κόκκινε, γιατί δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλαφωνίδιο, τι έγινε, δεν βγήκαν να σε βρίσουν που είπε ότι το ΠΑΟ Κάρης είναι φιλικό και τώρα το γύρισε ότι ο Άρης έγινε φλόγα αναλήψεω. Ένα 40, λέει, 35. Τι. Και η αποδόση λέει ήταν αλήθεια. Άμα ήταν θα παίζαμε ένα 35 και θα οικονομούσαμε. Και παίξε τώρα. Πάλε 5.000 ευρώ. Και πάρε 1.500. Τι είναι 5.000 ευρώ, τι. Πάρε το προπονητή, συγχωρείτε. Τι είναι. Πάρε την κάρτα και βάλε. Δεν έχει λεφτά. Ο Ολυμπιακός, όχι, δεν έχω. Δεν έχει λεφτά. Όχι. Με τόσα χρόνια τι κάνει. Τόσα χρόνια τι κάνω. Τι. Επενδύσει. Τι σε ουίσκι τα τρώσει. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πέρσι τόσο έδινε τον άνθρωπο στο Ολυμπιακό στο Καρασκάκι. Ναι. Ήταν δεν έπειτα λιγάκι. Ολυμπιακός, ο ποιο. Παναθηναϊκός πέρσι. Πόσο έληξε. Δεν θυμάμαι, νομίζω κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Τι ντέρμπι ήταν. Ναι, τόσο έδινε. Εκεί και έρχεται να μπορεί να κερδίσει το Καραϊσκάκι. Ποιο Παναθηναϊκό. Τώρα που όταν σε χτυπούσε την καράφλα ο Κιμπόκο και σου λέγε απαγκάπη, ήταν ό,τι πιο αστείο. Καλά, αυτό δεν χαλάει ποτέ. Όταν έστειλε τη θύρα 4, καμιά 50 άτομα σε ένα μάτσο εκεί πέρα, εδώ είναι λέει. Καλά, ρε Κιμπόκο, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Απαγκάπη λέει. Κιμπόκο, καλησπέρα κύριε από το σύνδρομο φίλων Καζαμπάκα. Άρα πόσο ένα 35 και να είναι ο Άσο, ναι. Αν έρθει ο Άρης και μα κάνει καμιά αντεπίθεση και μετά θα βάλει τέρμα το πούλμαν του Ολυμπιακού και θα μα πάρουν κανένα διπλό. Και θα κλέμε. Φοβάσαι τον Άρη, μεγάλη ομάδα. Αυτός είναι προσγειωμένος. Φοβάσαι τον Άρη. Ποιο ντέρμπι ρε Κόκκινε. Ντέρμπι είναι μόνο στο μυαλό των Αριανών. Πες με στην Τούμπα, ο Πάουκ είναι αείπτος, ο Άρης είναι έκτος. Πέμπτος είναι. Έβδομος και μείναμε ακόμα για ντέρμπι, θα είναι αποτυχία αν λήξει κάτι άλλο πέρα από 3-0. Άλλο τι πρέπει να γίνει ή τι θέλεις. Πες να πάνε στο κήπεδο για να μαζέψουν λεφτά για το παιδάκι. Ας τα κολομηνύματα εκεί πέρα. Πες εκεί πέρα για το παιδάκι. Εδώ. Διάβασε το αυτό. Εσύ το έχεις μπροστά σου. Εγώ να το. Άρης Ερμής Λαγκαδά. Ναι. 5 ευρώ το εισιτήριο. 6 ώρα το απόγευμα. Δεν είναι 20 ώρα. Είναι σήμερα. Σήμερα είναι. Ήταν παιχνίδι για να μαζευτούν χρήματα για ποιον. Για το παιδάκι το Δημήτρη που έχει τρακάρει εκεί πέρα και θέλει χρήματα. Το μήνυμα της τεχνικής ηγεσίας και των παιχτών της ομάδας και το κάλεσμα για μαζική παρουσία στο φιλικό της Τετάρτης στον Νικ Γκάλης. Το μήνυμα έχει βγάλει μήνυμα ΑΣΥΓΜΑ Άρης, μήνυμα Super 3. Κουπόνια θα υπάρχουν στα γραφεία του συνδέσμου αλλά και σε όλες τις θύρες στο μάτι της Κυριακής. Πέρα από την αγορά του εισιτηρίου, αναγκαία είναι και η παρουσία όλων την ημέρα του φιλικού για να στείλουμε μήνυμα ενότητας στο φίλο μας τον Δημήτρη και την οικογένειά του. Να αποδείξουμε σε όλους ότι ο Άρης είναι η οικογένεια και ότι μπορούμε ενωμένοι να προσφέρουμε. Έβγαλε. Και πέρα από αυτό, να αποδείξουμε ότι υπάρχει ανθρωπιά. Εντάξει, ότι δεν είμαστε βόλτες και χαβαλέ. Και στοιχήματα και γιούχου. Όχι, ναι, κοίταξε να δεις. Ότι όταν, σε τέτοια στιγμή, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Ναι. Είμαστε άνθρωποι. Κοίταξε. Πλούσιο δεν είναι κανένα με 5 ευρώ. Ούτε φτωχό έγινε. Ναι, όταν, ας πούμε, είσαι σε μια κοινωνική ομάδα. Ναι. Είσαι Άρης και σου περάς. Δεν υπάρχει. Σταμάτα λίγο. Σε αυτό δεν υπάρχει. Σταμάτα λίγο. Όταν είσαι ΠΑΟΚ και θύρα 4. Όταν είσαι Ηρακλής θύρα 10. Όταν είσαι Ολυμπιακός θύρα 7. Όταν είσαι, ξέρω εγώ, σε μια κοινωνική. Δεν τα ξέρω. Εγώ είμαι Ηρακλής. Κάτσε. Εσύ είσαι Άρης. Ο άλλος είναι ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε. Τι θα πει είναι αυτό. Λοιπόν, εμένα μου έλεγε ο ουρολόγος μου ο Φίστας ο Νίκος. Χαιρετίσματα και στον Ιωσήφιδη τον ουρολόγο, τον φίλο μου. Ο Φίστας ο Νίκος, ο δικός μου ουρολόγος, μου λέει ότι όταν έκανε ο Κούκλεϊ την εγχείρηση, δεν έχω δει τόσο. Πώς μου το είπε, τέτοια συμπαράσταση, τέτοια ενότητα σε έναν άνθρωπο. Λέει, έχω έδωσει σε εγχείρηση συγγενείς, δεν έχουν λέει, δημιουργήσει τέτοια ιστορία. Τόσο μεγάλη είναι η ενότητα όταν είσαι σε μια κοινωνική ομάδα. Δηλαδή μου λέει. Αυτό το πράγμα που είδα, πρωτόγνωρο. Οι οπαδοί τι αλληλεγγύη έχουν, μου λέει. Ότι ο Νίκος δεν είναι φιλαρός. Τι αλληλεγγύη μου λέει έχουν οι οπαδοί. Έπαθα πλάκα. Να είναι ξανά το χειρουργείο, ο άλλος εντωμεταξύ. Ο άλλος εντωμεταξύ. Μέλεγε ο κύριος. Να είναι καλά. Πριν την εγχείρηση, πήρε μισό μπουκάλι ούζο.
Είναι τρελός. Με έλεγε ο κύριος Σταβούρης στο γάμο του Κλαδά. Ναι. Ήταν η ηγεσία των οπαδών του Άρη, ναι. Η ηγεσία των οπαδών του Ηρακλή, ναι. Και του ΠΑΟΚ. Όλα καλά. Το σεβασμός, ναι, γιατί πάει. Πάει στη χαρά ενός αντιπάλου. Να τον τιμήσει. Βέβαια, εκεί δεν υπάρχει. Ή στο χτύπα ξύλο. Υπάρχει κάτι, ναι. Πάλι είναι εκεί. Είναι ο Μερτά. Με την Αργεντινάρα τον Κουκ, θυμάσαι τι γινόταν. Ναι. Δεν έχει φύγει. Είναι ο Μερτά. Αυτά είναι ωραία. Όχι. Αυτά είναι οι πιο ωραίες ανθρώπινες κινήσεις. Αλλά το πιο ωραίο μήνυμα δεν το σκλαφαρέτη σήμερα. Το σκλαφαρέτη ένας φίλος. Μετά από το σύνδεσμο. Λέγε ρε! Πολιτών παπουτιών Μπαγκλαδές. Ναι. Λέει, το παπούτσι θα μυρίζει πάλι. Μπορεί το παπούτσι να είναι καινούριο. Το πόδι όμως είναι παλιό. Λοιπόν, Λάζαρε, ο Θεός μας έχει καιρό, παλικάρι μου. Μας έκανες και γελάσαμε. Μας έκανες και γελάσαμε. Τι θες για τον Ηρακλή, να σου πω τι ρε φίλε. Για τις δύο διοικήσεις, την εξής μία... Και την άλλη αντιπολίτευση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γελάει ο κόσμος. Κύριε Θοδωρίδη, να είστε καλά σε ό,τι και αν κάνετε, αλλά νομίζω ότι η τέτοιου είδους βέτα του τύπου ή εγώ ή αυτός και νομίζω ότι δεν κάνουν καλό. Ούτε βγαίνουν σε καλό. Αν έχετε την καλοσύνη, αναθεωρήστε, κακό δεν κάνετε, καλό θα κάνετε. Αν θέλετε να προσφέρετε και να μην εκτίθεται αυτός τεράστιος σύλλογος που λέγεται Ηρακλής και να προχωρήσουν μπροστά, γιατί ξέρετε η αποτυχία από την επιτυχία δεν απέχουν πολύ, όπως είναι τα πράγματα δομημένα και σε Super League και σε Football League. Μην γίνει καμιά στραβή τώρα που θα έρθει ο κύριος Θανάσης. Ηρεμία θέλει. Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι προσφέρατε, το είπε και ο κύριος ο Αμερικάνος, το είπαν και όλοι, okay. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι κάνατε λάθος την Κυριακή. Επίσης, άντε να πεις λάθος, ναι. Τα λάθη είναι συγχωρεμένα. Αλλά μην το συνεχίζετε. Καλό είναι να μην το συνεχίζετε, γιατί όσο το συνεχίζετε, τόσο πραγματικά θα μπερδεύετε το πράγμα και θα δημιουργηθούν καταστάσεις που δεν χρειάζονται. Δεν υπάρχει. Επειδή το έχω ακούσει κι εγώ, το ή αυτός ή εγώ ή... Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν υπήρξατε ποτέ υπάλληλος, ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας. Κανείς δεν αμφισβήτησε τη δουλειά την οποία κάνετε. Αλλά έτσι δεν διοικούν μια ομάδα. Είναι κρίμα. Είναι αμαρτία. Να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ και να μην βγουν Ευρώπη. Και στη Β' Αθηνική να πέσουν, αρκεί να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος. Α, εσύ το τραβάς. Φίλε Γιώργο, εσύ το φοβάσαι το παιχνίδι. Ότι ο Άρης, δηλαδή εγώ λέω κάτι, ο Άρης αν χάσει δεν χάνει και τίποτα. Αυτός που έχει να χάσει πολλά είναι ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το τονίζω και το επαναλαμβάνω, γιατί πολλοί δεν θέλουν να το καταλάβουν. Με πρώτο και καλύτερο το Σαρδανάπαλο το διπλανό μου. Δεν αστεία αυτά. Ούτε λέω ότι ο Άρης αυρικά έγινε ομαδάρα και ο Παντελίδης έγινε Γκουαρδιόλα και θα σας κάνει γιο-γιο μας στην Τούμα. Λέω ότι η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει πολλά περισσότερα από τον Άρη. Ο Άρης αν δεν έχασε, τι έγινε. Τι έγινε δηλαδή. Θα περιμένουν έξω από τον Βικελίδης να τους κράξουν γιατί χάσατε από τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει ο Άρης, χαλάει η γοητεία της διεκδίκησης της κατάκτησης του ΑΕΤ του πρωταθλήματος. Όποιος το καταλαβαίνει, το κατάλαβε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό για 3 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Γράφεται α3, αφήνεται κενό. Τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνει στο 54-3-44. Ενώ αν είσαι ο ήρωας στο γραφείο, ο μάγκας παρέας, άσε τα λόγια και παίρνε τις πράξεις. Το Μετρόπολης 95,5 και η Pizza Fan θέλουν να λάμψεις. Έρχονται στη δουλειά σου, παντός τύπου επιχειρήσεις, γραφεία, περίπτερα, ταξί, λαϊκές και κερνάνε πίτσα εσένα και τους συναδέλφους σου. Μπες στο metrosport.gr, συμπληρώσου τα εταιρικά και προσωπικά σου στοιχεία στην ειδική φόρμα, μπες στην κλήρωση
Κέρδισε από Δευτέρα ως Πέμπτη το μεσημεριάνο γεύμα στο γραφείο ή σε όποιον χώρο εργάζεσαι για σένα και τους συναδέλφους σου. Και το καλύτερο, κάθε Παρασκευή το Μετρόπολη 95,5 κερνάει πίτσα φαν εσένα και την παρέα σου στο σπίτι για να απολαμβάνετε όλοι μαζί τους αγώνες της αγαπημένης ομάδας τα Σαββατοκύριακα. Όπου και αν είσαι, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή στη Σέντρα στις 12 και 20 το μεσημέρι. Ο Γιώργος Μπούζος πραγματοποιεί την κλήρωση και σε καλεί στον αέρα για να σου ανακοινώσει ότι εσύ είσαι ο καλύτερος παρέας και ο πιο τυχερός. Μόλις το σηκώσεις λες Μετρόπολη 95,5 και αυτομάτως κέρδισες. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Δυναμικά μπήκε ο Γιάννης Λελίδης, δυναμικά μπαίνουμε και εμείς στην ώρα των ακροατών. Το 2310-3390 είναι ελεύθερα, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι, τηλεφωνεί στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν η αδερφή Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς για οριστική διαγραφή του οχήματός σου, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αλφα Μητρία Κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα τρία εστία που θα κληρώσουμε σήμερα το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στην εκπομπή των Άχαστων. Όχι, στην εκπομπή των Άχαστων με το Γουλιανό και το Γιουλόνι. Λοιπόν, για τα τρία εστία στέλνουν τα μηνύματα. Ενώ μην ξεχνάτε ότι πρέπει και όσοι μπορούμε να δείξουμε την ανθρώπινη μας πλευρά, να βοηθήσουμε τον κύριο Ιωάννη Ζαφύρη του Βασιλείου να δώσουμε αίμα στο αιματολογικό του Παπανικολάου. Υπάρχει πολύ επίγουσα ανάγκη. Μου στέλνει φίλος μήνυμα πριν πάμε στον κόσμο και λέει: ο Λουτσέσκου στην ένδειξη της Ρουμανίας σε site είπε ότι κάποιοι δεν με θέλουν. Τι εννοεί? Την κάνει με ελαφρά το Μάιο? Οπα, δεν το ήξερα. Με πιάνετε αδιάβαστο. Λοιπόν, μιλήσαμε πολύ για παοκάρες, μιλήσαμε για τα χθεσινά. Πήρε και καινούργια πουτια ο Φαλακός, δεν τα αγόρασε, τα δώσανε. Πάμε σε κόσμο, έχει γραμμές ελεύθερες, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ο Χρήστος από Μόναχο είμαι. Γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, ο Ραπτόπουλος είναι εκεί διπλά. Όχι. Να παρέτερα αυτό να μιλήσω λίγο, αλλά θα αργήσει να έρθει. Περίμενε στη γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το να... κάνουμε. Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Επειδή ήρθε ένας φίλος Παύλα συνεργάτης και θυμήθηκε ότι μου χρωστάει κανένα 100 ευρώ, ξεχασμένα τα είχα βασικά, και άρα μου τα έφερε σήμερα, θες να μου πεις πόσο δίνει το διπλό και over του Άρη? Θα σας κάνω και ένα τραπέζι έτσι πλουσιοπάροχο. Μήπως το ξέρεις, το γνωρίζεις? Το διπλό είπα πόσο δίνει. Και over, μαζί. Το over δεν ξέρω πόσο, θα δω. Τώρα ακριβές φορές ένα 3 παράδειγμα. 0-3. Πόσο δίνει αυτό περίπου? Δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν γίνεται. Εγώ θα ποντάρω 100 ευρώ στο διπλό και over. Για να κεράσω τα φιλαράκια μου. Θερμή παράκληση, επειδή ξέρω ότι υπάρχει, καταρχήν υπάρχει αμοιβαίος αλληλοσεβασμός. Λοιπόν, ναι. Να μην λέμε ποσά. Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ευκρίνησα ότι δεν μου περισσεύουν, δεν είμαι κανένας πρόκλης ούτε κάποιος πλούσιος. Απλά δεν τα είχα υπολογισμένα, τα είχα ξεχασμένα μέσα στα χέρια μου και πέρα τα φωτάρω κάπου. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν. Να σας προτείνω και κάτι άλλο. Να διευκρινίσω δύο πραγματάκια. Κωστή λέει το διπλό και over, λέει, αν σε ενδιαφέρει. Ποιο μάτς? Το over πληρώνει πώς... Ποιο μάτς? Του πάω με τον Άρη. Ποιο διπλό και over? Και over, λέω, θα το ποντάρω. Α, τρελοκομείο. Πάρ' χάσει τα πρόβατα εκεί. Χαζόησε. Κοντά στα δύο, δύο φράγκα το δίνεις. Στα δύο φράγκα στο εξωτερικό. Διπλό και over, παράδειγμα. Ρε, παίξει Γιουβέντους που διπλός μέσα στον Ατλέτικο να τελειώνει το θέμα. Θα πληρώνει κοντά στο παίξει το διπλό, παίξει το διπλό την Ατλέτικο εκεί, σήμερα. Εγώ θα παίξω διπλό και over τον Άρη και εσύ παίξει ό,τι θέλεις. Εντάξει, θα αποσαφηνίσουμε και δύο πραγματάκια για το γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί έγινε κουραστικό. Η Δικέφαλος 1924, της οποίας είναι ιδιοκτησία το οικόπεδο. Ναι. Αλλά και το γήπεδο είναι συμφερόντο Μελισσανίδη. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ήταν απαραίτητη, έγινε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο δεν έχει μπει το Μελισσανίδη ούτε ένα ευρώ. Τα 20 εκατομμύρια τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση
Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν ομολογιακό δάνειο ή αν θα τα βάλει ο ίδιος από την τσέπη. Αυτό αναμένουμε να το δούμε. Αλλά το ότι χτίζεται σήμερα γήπεδο στην ΑΕΚ είναι δικό του έργο. Με τη βοήθεια της κυρίας Ζούρου, με τη βοήθεια κάποιων άλλων χορηγών, κάποιων εξίζων οι οποίοι είναι επιφανείς και να κάνουμε γηπεδάρα. Έχεις καμιά ένσταση για τον τρόπο που ενημέρωσε το φίλο του ΑΕΚ? Χθες, που ρωτούσε. Η μόνη μου ένσταση είναι εκεί που είπες ότι έχει βάλει τα λεφτά που πήρε το Champions League. Αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, άκου να δεις. Κάτσε ρε φίλε, από τα 25 που πήρε 30, τα 16 θα βάλε την αύξηση με το κεφαλαίο. Έχει την αύξηση με το κεφαλαίο, έχει γύρει τον Αύγουστο. Πριν πάρει τα χρήματα. Τώρα, εάν θα τα βάλει αυτά που πήρε, θα το δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ. Και δεν έχει πάρει και ευρώ όμως. Εννοείται. Αν τα βάλει όμως το κόκκινο της πράξης το Champions League, γιατί δεν τα έχει πάρει ακόμη, τότε εδώ είμαστε να το πούμε στους φίλους αξίδες. Ακούγω. Όσο καιρό πάω και ήταν τέταρτος εκεί με το γούμενο, φτιάχναν γήπεδα οι παοξίδες, σκάβανε. Τώρα για γήπεδο δεν μιλάνε. Πέρασε η συνθήκη των Πρεσπών. Ήρθαν εδώ οι κομμουνισταράδες, πέρασαν μια χαρά τα πράγματα. Ο Πάοκ έβαλε πλάτη. Και άμα δει γήπεδο φέτος ο Παοξής, τρύπησε μου τη μύτη. Λοιπόν, όπα. Τι όπα. Σου έχω μήνυμα και κλείνεις. Ναι. 21 μονάδες λέει πες το χάρτινο, για σένα το λέει. Αλλά να μα. 2.100 ευρώ καιρό κερνά όλο το Μετρόπολη. Όχι, αλλά λέει να μας δείξει ότι το έπαιξε. Το παίζω και έρχομαι να σας κεράσω όλο το Μετρόπολη Δευτέρα πρωί, ό,τι πιείτε, ό,τι φάτε, δικά μου όλα. Να σε καλά. Θα'ναι. Να σε καλά. Θα'ναι. Αυτά που λες με τον γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Νέα Τούμπα. Πού είναι η Νέα Τούμπα? Πήρε στο πρωτάθλημα. Πέρασαν οι κομμουνιστές. Να μας πει αν πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να κερδίσει. Σκάτσε ρε! Μια χαρά! Στην εκπομπή! Ορίστε! Για να σε χαλάσω ρε κόκκι. Τα μούτρα σου τα χαλασμένα θα χαλάσω. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Ναι. Το χάρισε παπούτσια. Έλα, ο Χρήστος από τη Γερμανία μου. Και έγινε ζακός. Γεια σου φίλε. Δεν έχεις παράπονο? Όχι κανένα. Λοιπόν. Είχε λέει ένα φίλος και στο χωριό του, Ράνινικ, ο κόκκινος λέει, που έκοβε τον πατσά με το ψαλίδι. Εγώ έκοβε πατσά. Ναι, με το ψαλίδι έκοβε τον πατσά. Συνέχισε φίλε, ναι. Λοιπόν φίλε μου, από την Καστοριά, μην βγάζεις σχολή και μην αργιανίζεις. Να πούμε γιατί εντάξει, τζάμπα θα πάω να δώσετε 100 ευρώ. Ναι. Θα κάνεις και πλούσιο τον ΟΠΑΠ. Λοιπόν, τι θέλω να πω, μια παράκληση στην ΠΑΕ, πάω και στον Λουτσέσκο. Μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα αυτή τη φορά στο ντέρμπι, στο ΠΑΟΚ Άρης, που έχουμε και το Σάββατο αυτό για να δω το μάτι από κοντά. Λοιπόν, θέλω μια παράκληση. Να μην σταματήσουν να βάζουν γκολ. 7 θα είναι, 8, 9, να τους ρημάξουν τελείως. Γιατί πάλι γλώσσα βγάλαν τα αριανά. Άμα κάνεις καραμπούκουμπε. Δεν κάνει καραμπούκουμπε. Άμα κάνει καραμπούκουμπε. Το μάτι του Βαρέλα γυαλίζει. Γυαλίζει. Θα τον καταπιεί όποιος είναι εκεί πέρα. Δεν μου λες το μάτι του Φαλακρού, το έχεις δει? Και ποιο Φαλακρού τώρα? Άμα δεις πως γυαλίζει. Λοιπόν. Ποιος Βαρέλα μου λες? Λοιπόν. Είχαν κάνει 3 νίκες στην αρχή, βγάλανε στόμα. Μετά χάσανε 5 αγωνιστικές, το μουγκώσανε. Τώρα ξανακάναν 2 νίκες, πάλι βγήκαν στην επιφάνεια. Πάλι. Δηλαδή, ναι. Θα φάνε το πεντάμπολο τώρα, τετράμπολο τώρα την Κυριακή και θα ησυχάσουν. Λες, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτοί είναι. Αυτοί ζουν για να πάρουν τον ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Και εσείς για να πάρετε τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια. Εντάξει, τώρα. Όχι, εμείς παίζουμε και δίζουμε. Εντάξει, η ομάδα ήδη. Πέρατε τον Ολυμπιακό, πιάνετε τέταρτη. Ξανά 23 χρόνια Ολυμπιακός, πάλι τέταρτη. Και πες μου ρε Δαπτόπουλη τώρα, ποια είναι η διαφορά της δύο ομάδες τώρα, να μην λέμε και οι βλακίες τώρα, να λέμε την αλήθεια. Έχει καμιά ουσία τώρα ο Άρης με τον ΠΑΟΚ σε ποιότητα ποδοσφαίρου? Άμα είχε ρε φίλε, θα είχε ένα 35 άσος. Λοιπόν, τότε τι να σας πω. Δεν το ξέρουν οι Αριανοί, αλλά λένε μήπως κάνουν. Το μήπως, και εγώ μήπως κερδίζω το δόκερ, αλλά δεν κερδίζω. Έφυγες. Λοιπόν, ρωτάνε εδώ ποιον δημοσιογράφο δήρανε στην Τούμπα οι παοξίδες. 26 ετών και πάλι θα πήγε και στο νοσοκομείο. Και το κάνετε λέει λίγο. Το καπελώνουμε εδώ πέρα. Δεν το γνωρίζω. Η ΕΣΥΕΜΘ πού είναι δηλαδή? Πού είναι? Έβγαλε ανακοίνωση η ΕΣΥΕΜΘ. Ποιος είναι πρόεδρος εδώ της ΕΣΥΕΜΘ? Ποιος είναι πρόεδρος της ΕΣΥΕΜΘ? Παοξής είναι. Τι έγινε, το κουκουλώσαμε το δέμα? Μου αρέσαν το παιδάκι 26 χρονών. Πάμε παρακάτω. Ναι, του Μπέκα έτσι. ΠΑΟΚ! Σε site της. ΠΑΟΚ! Του Μπέκα, ενημερώνει τη Σασάη τη. Ναι. Πώς το λένε, τη Ρουμανία. Τη Μανίνα. Ρουμανία. Ρουμανία, ναι. Είπε ο Λουτσέσκο ότι τα πράγματα. Ότι κάποιοι δεν με θέλουν. Τι εννοεί? Θα ακούει εκπομπή, φαίνεται, σε τη δικιά μας.
Ποιο δεν το θέλει. Εννοεί το Μάιο την κάνει, λέω. Θα το ανανεώνει το συμβόλαιο, ρε. Έχει χαζέψει. Ανανεώνει το συμβόλαιο του Γουρμάνου. Παρακολουθά λίγο ρεπορτάζ, ουίσκι μόνο. Πάνω στον κόσμο. Άσχετε κόκκινε, πώς είναι δυνατόν λεφτά που είναι έσοδα μια εταιρεία να τα ξαναπεράζει για την αύξηση, αν θα ήταν στα έσοδα, θα χρειάζεται μεγαλύτερη αύξηση για να κλείσει τρύπα. Μάλιστα. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα αυτό που διάβασες. Πάρε στον κόσμο. Έλα, βίλε. Γιατί κατάλαβε αυτό το. Εσύ κατάλαβε που το διάβασες. Το διαβάζεις όμως. Μια χαρά. Τι είπε δηλαδή. Έστειλε κάτι γιατί θέλει να μου τη λέει. Δεν ξέρεις. Πάμε στον κόσμο. Θέλει να μου τη λέει. Μύρε, άστα να πάει. Παοξής άρρωστος. Είναι φανατικός. Τι πήρε. Καλά, έλα, πάμε παρακάτω. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, ακούγουμε. Ναι, κύριε. Ναι. Λοιπόν, από Κορδελιό παίρνω. Ναι. Γρηγόρη, να σε κάνω μια ερώτηση. Από το εξωτικό Κορδελιό. Ναι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Αν πας στο διαιτολόγο και σε δώσει διατροφή και σε πει αυτή την εβδομάδα θα τρως αυτά τα εξής 7 πιάτα, ας πούμε. Έχεις κάποιο άγχος ή έχει κάποια σημασία για σένα η σειρά που θα τα τρως. 7 πιάτα σε μια εβδομάδα. Κάθε μέρα το ένα. 7 πιάτα την ημέρα εννοείς. Γιατί 7 πιάτα σε εβδομάδα αυτό ρε φίλε. Καταναγκαστικά έργα είναι. Μου λες 7 πιάτα σε μια εβδομάδα. Έχεις κάποιο άγχος για τη σειρά που θα τα τρως τέλος πάντων. Σ' ακούω με σεβασμό να δω που θα το πας. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι για μένα όλες αυτές οι ομάδες τις οποίες τις έχω πάρει με τη σειρά ναι. Είναι όπως και αυτοί που θα παίξουμε σήμερα ο συντοπίτης ας πούμε. Είναι ακόμα ένα πιάτο φαΐ το οποίο πρέπει να πάρω εγώ το πυρήνο μου και να το φάω. Το λογικό, αυτό που λες είναι το... Δεν έχω κανένα άγχος. Δεν έχω κανένα άγχος. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να πάω... Ρε καλέ μου άνθρωπε. Να το φάω. Λοιπόν... Για το άγχος που μίλησες το λέω. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα κάθε παιχνίδι έχει τη σοβαρότητά του. Δυστυχώς λόγω εντοπιότητας και μόνο, κάποιος άλλος λόγος δεν υπάρχει, θα πρέπει να ασχοληθούν οι οπαδοί λίγο παραπάνω από αυτούς. Άκουσα τον προηγούμενο για 4, για 5 με μιλούσε. Τέλος πάντων. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Άρης είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο Πάοκ σε δαιμονιώδη φόρμα. Είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης. Όχι, το φίλο ρωτώ, γιατί μιλάει σοβαρά. Είναι σε καλή κατάσταση. Είναι η κάθε ομάδα τη Ελλάδα. Και οι μεταγραφές του Άρης. Το φίλο ρωτώ. Αυτή τη στιγμή εμένα δεν με επηρεάζει γιατί έχω παίξει και με πολύ καλύτερες ομάδες. Δεν αμφιβάλλω, άλλο λέω. Ο Πάοκ και ο Άρης κάναν τις καλύτερες μεταγραφές του Γενάρη. Βεβαίως τις κάνανε. Λοιπόν. Σε ένα παιχνίδι δεν υπάρχει πάντα ο αστάθμιος παράγοντας που μπορεί κάτι πάντα. Να στραβώσει. Εννοείται. Λοιπόν, λέω ότι γίνεται κάτι και ο Άρης βάζει γκολ. Μπορεί. Μια στραβοκλωσιά γιατί ναι. Ποδόσφαιρο είναι. Και κλείνεται πίσω. Και βάλε πίσω. Ο σκοπός μας φέτος είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τώρα άμα θα χάσω εγώ από εκεί και άμα τύχει και έρθει έτσι αλλιώς και άμα σπάσουμε τα δοκάρια και δεν πει τίποτα δεν θα μπορεί να πεθάνουμε κιόλας. Φίλε, επειδή το σοβαρίζεις πολύ, εγώ λέω το εξής. Αν ο Πάοκ ρίξει ένα τάλιρο ή άμα χάσει από τον Άρη. Ούτε τάλιρο θα με πειράξει, ούτε άμα κερδίσουμε στο 93 με πέναλτι. Θα πειράξει εμάς, γιατί ξέρεις τι ψωμί θα έχει τώρα το διπλό ή το τάλιρο. Εσύ το πας στο στοιχηματικό τώρα. Όχι, για μας τι ψωμί θα έχει. Άμα το ρίξεις τάλιρο ή άμα χάσεις, καταλαβαίνεις ότι θα κάνουμε χρυσές δουλειές Δευτέρα. Εσείς θα κάνετε. Τι κακό λέω, πες μου τι κακό λέω. Τι κακό λέω. Δεν σου είπα ότι λες κάτι κακό. Απλώς δεν έχω εγώ, εμείς δεν έχω, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω εσύ κανένα άγχος. Εσύ ακούγεσαι με εμπιστοσύνη στην ομάδα. Εσύ έχεις φάει τα γήπεδα. Εσύ μπορείς να πάρεις τώρα που θα πάρουν οι επόμενοι. Εσύ έχεις φάει τα γήπεδα με το κουτάλι και βλέπεις ότι το όνειρό σου μετά από χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα έπονται. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ το μόνο σε ρωτάω τώρα και θα πρέπει να ρίξω. Πρέπει, κοίταξε, πρέπει να ρίχνουμε και λίγο τυρί, να έχει ενδιαφέρον. Εσύ τη δουλειά σου κάνεις, εντάξει, δεν σε κακολογώ γι' αυτό. Πάρε έναν από τους επόμενους. Από τους συντοπίτες Ρομπαδούς και ρώτα τον πώς θέλεις να κατέβει η ομάδα σου. Αν βρεθεί κάποιος να σου πει θέλω να κατέβει ανοιχτά γιατί είμαστε πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να τις παίξουμε στα ίσια όπως έκαναν και στο κύπελο, εκεί τον περιβόητο αγώνα του κυπέλου, εδώ είμαστε. Αν βρεθεί κάποιος και στο πει θα σε πω μπράβο ρε Γρηγόρη, έκαναν ομάδα οι άνθρωποι και μπορούν να μας παίξουν στα ίσια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Καλησπέρα Σαρδάνισον και Καντέμισον. Ο Λουτσέσκου τα είπε αυτό γιατί είχαν βγάλει στην Αθήνα ότι πάει η Τουρκία για αυτούς λέει ότι δεν το θέλουν. Καλά τώρα η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Πάμε, ρε, σε ευχαριστώ γιατί δεν το διάβασα. Πάμε. Ποια Τουρκία να πάει, κορόιδα να πάει στην Τουρκία. Βρε, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Με ενημερώνει ο φίλος. Εντάξει. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Δύο λεπτάκια, Κωστή. Μάλιστα. Στον Καστοριανό πήρε τηλεφωνάκι. Γιατί πολύ πρόκληση είναι, έτσι. Ναι. Ναι. Γιατί να μας τα παίξει, θέλω να τα παίξουμε με αβάντζο 2 γκολ. Αβάντζο 2 γκολ. Παραπάνω. Τι απόδοση το δίνεις, κάτσε. Ναι, καλά λέει. Εγώ θα κάνω το book. Περίμενε, άκουσε με λίγο να σου πω, δύο λεπτάκια. Η απόδοση είναι
στο ξένο 11 site, στο, ναι, έξω, είναι 4.30. 11 είναι το διπλό. Φίλε, μιλάς για το διπλό. Ναι. 4.30 ναι. Είναι τα δύο γκολ αβάτζο του ΠΑΟΚ, του μεγάλου ΠΑΟΚ. Δηλαδή λες ότι, δηλαδή λες ότι μεν και να χάσει ένα, όχι, περίμενα να το διευκρινίσουμε. Λες αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ, του δίνεις 4,5 φορές τα λεφτά του. Άσε με να τελειώσω λίγο. Του δίνω το χ, του δίνω το διπλό, του δίνω και δυο αβάτζο γκολ. Μα τα φέρνει τα 100 ευρώ. Σε τι απόδοση. Να τα παίξουμε στοίχημα. Σε τι απόδοση. Σε τι απόδοση. Σε ό,τι... Τα 100 ευρώ που ήθελε να βάλει. Ναι, εσύ τι απόδοση δίνεις. Εγώ του δίνω το εντεκάρι που λες. Ναι. Που έχει έξω. Και του δίνω και δυο αβάτζο γκολ από πάνω. Ωραία. Φέρ τα 1100 ευρώ να φέρει και ο Καστοριανός. Τα κρατάω και όποιος κερδίσει τα παίρνει. Πάρε το τηλέφωνο μου. Δεν το έχω, ειλικρινά δεν το έχω. Πάρε και εμένα να τα φέρω. Δεν... Ωραία, μπορείς να αφήσεις το τηλέφωνο στη γραμματεία. Βεβαίως, σύνδεσέ με τη γραμματεία τώρα. Εγώ δεν μπορώ τι να το κάνω. Συνδέσει, ρε, έτσι πως είναι τα πράγματα τώρα εδώ είναι αδύνατο να το κάνω. Αν μπορείς ξαναπάρε. Ευχαριστώ. Πετρούσης Δημήτρης. Πετρούσης. Βεβαίως. Σεραίος είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Ναι, ναι. Είναι νικητής. Ναι. Όπως και αν λέγεται είναι νικητής. Πετρούσης. Ναι. Έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 3 εντάρια. Πολύ ευγενικά να πει την κυρία Κουλιώνη, είμαι ο κύριος Πετρούσης ο νικητής, για να πάρει προτεραιότητα και να βγει στον αέρα. Παρακαλώ. Ο Πετρούσης. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα, φίλε. Πυγμάχος εδώ. Γεια σου, Πυγμάχο. Πώς είστε. Με έλεγε τους έγκια πρωινό. Ποιος, ο Ραπτόπουλος. Ναι, ναι, ότι άμα τον αρχίζω, λέει αυτό που κάνει το Πυγμάχο. Φλακίες, λέει. Τον Ιρακλειδέα. Θα το δώσω κάτι άσο δύο, λέει. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι για τον Καστοριανό τον ΑΕΚΣΥ. Αυτό που είπε το διπλό και over είναι όπως ότι θα τερματίσει η ΑΕΚ πρώτη στους ομίλους του Champions League. Το ένα είναι αυτό και το άλλο. Πήγα στο γήπεδο την Κυριακή με τον Ηρακλή. Πιστεύω λάθος του Ρόκα που δεν έβαλε το Ρόβα, έτσι. Ο Ρόβα είναι, ρε φίλε, ο πιο αδικημένος παίκτης. Ο Ρόβα πρέπει να ξεκινάει από την αρχή, δεν ξέρω τώρα. Κάποιος μου είπε το μυαλό του είναι λίγο φρένο. Τέλος πάντων, δεν πάει καλά. Όχι στη ζωή του, ποδοσφαιρικά. Χάνεται λίγο. Αλλά μεγάλο ταλέντο κερατάς. Ένας με ένα σκοράρισμα. Δηλαδή μισό λεπτό. Δύο γκολ σε μία χρονιά και δεν σε βάζουν μέσα, θα χαθεί το μυαλό σου. Τι θα κάνει. Ναι, δηλαδή ακόμα και πάλι το παιδί εγώ δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω ένα παίκτη που μου αρέσει. Αν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, η χαρακτήρα κτλ., το φτιάχνει και σε παίζει πάλι. Δεν νομίζω το παιδί ότι έχει πρόβλημα. Αλλά είναι γρήγορο. Ένα με έναν τεχνίτη και σκοράρει. Και δεν παίζει μετά εθνική. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Επίσης, ναι. Για μένα λάθος που κράτησε, για μένα πάντα προσωπική μου άποψη, δεν μπορώ, αυτά που κάνει ο προπονητής για να είναι εκεί που είναι, εγώ δεν μπορώ να το φτάσω. Εγώ μιλάω πάντα την άποψή μου και δεν είναι κριτική, είναι άποψη. Γιατί η κριτική πολλές φορές είναι αρνητική χωρίς να χρειάζεται. Ναι. Κακό που κράτησε τον Κλέιτον σε όλο το παιχνίδι, καθώς έκανε μόνο 3 καλές ενέργειες. Δεν μπορεί να βαρέσει κόρνερ και αυτό εδώ πάει την ομάδα πίσω. Ναι. Έτσι. Και απαράδεκτο αυτό που έκανε ο Θεοδωρίδης, γιατί κύριος λέγεται ο καθένας με τις πράξεις του και όχι απλά επειδή είναι κάτι. Έτσι έχω μάθει εγώ. Οπότε όταν κάνεις ένα τέτοιο πράγμα δεν είσαι κύριος και ειδικά στον προπονητή. Και ο Ρόκα τι ήρθε. Όχι, όχι, περίμενε. Πυγμάχε, άκου να σου πω. Είναι βαριά η έκφραση ότι δεν είσαι κύριος. Γιατί? Έκανε μια ανοησία. Ναι. Ο Θοδωρίδης. Λοιπόν. Εν θερμό κάνεις ό,τι θέλει. Αυτό το γυνάτι που βγάζει τώρα. Άστα. Ή εγώ ή αυτός. Άστα, αυτό με γυρνάει στην κόκκινη. Έλα τώρα εδώ έχει φάει. Στάσου. Άκου το φίλο. Αυτό το γυνάτι. Στάσου ρε κόκκινη. Ή εγώ ή αυτός με γυρνάει στην κόκκινη. Αυτός πήρε μια ομάδα για να παίξει ο γιος του και έδειχνε προπονητές που δεν τον βάζαν τώρα. Άμα στρελάνεις τώρα. Ραπτόπουλε, στην μπάλα πάνω τώρα τους θέλουμε αυτούς αλλά στην εκπομπή. Καλό μας κάνει ο Θεοδωρίδης γιατί είναι ας πούμε παραβατική συμπεριφορά και πουλάει το όνομά του να πούμε και τέτοια. Από αυτή την άποψη καλά κάνει. Αλλά από την άλλη το σωστό δεν είναι αυτό. Ακούστε με λίγο. Λοιπόν, με ένα χέρι δεν βαράμε ποτέ παλαμάκια, έτσι. Πάντα αυτό είναι και τα δύο. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή που συνεχίζει την πράξη του, γιατί το να κάνει λάθος και να πει συγγνώμη, εντάξει, όλοι δεν το κάνουμε, αλλά αυτός συνεχίζει την αρνητική πράξη και στάση του, αυτό τον καθιστά να μην είναι κύριος.
Και δεύτερον, επειδή εγώ είμαι και Manchester United θέρμα, ο Sir Alex Ferguson όταν πήρε τη United κόντεψε να πέσει, έτσι. Και με την Αμπερτίν κέρδισε τη Real Madrid. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν μπορεί τώρα άλλος ρε φίλε σε δύο μήνες να σε κάνει την ομαδάρα και να ανεβούμε έτσι. Ποιος ο Ρόκα? Ο Ρόκα είναι ο καλύτερος προπονητής που πέρασε από τον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια. Φίλε, εγώ δεν θα πω αν είναι καλός ή κακός. Τι άπεις? Εγώ θα πω ότι αυτή η συμπεριφορά απαγορεύεται. Τέλος. Πολύ καλός προπονητής ο Ρόκα. Πέρασαν κάτι παλτά εκεί Ελευθερόπουλοι να πούμε. Μιλάμε για τραγωδίες. Καλά, ο Ελευθερόπουλος όλες τις ομάδες του είχε αρνητικά ρεκόρ. Ποιος Ελευθερόπουλος θα ήταν... τον κάνουμε το ζόρι προπονητή τώρα? Γιατί δεν με το Ρόκα δεν είμαι αρνητικός? Για μένα ο Ρόκα είναι καλός. Πρέπει απλά να μοιράσει το χρόνο όπως χρειάζεται και να δώσει ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Εντάξει. Γιατί τα 32 γκολ σε μία χρονιά έτσι δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι ακριβώς. Τα λέμε. Τα λέμε. 20. Τα λέμε. Σωστό. Καλή συνέχεια, τα η γενική του εικόνα όμως του Ρόκα είναι πολύ καλός προπονητής. Πάρα πολύ καλός προπονητής και η ηθικότητα των στοιχείων. Ποιος Ελευθερόπουλος τώρα? Πάμε επόμενος, ναι. 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 Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Τι κάνετε? Τι παλεύουμε. Ωραία, μπράβο, χαίρομαι. Θα σου πω, ρε, δηλαδή, ένα παιχνίδι είναι ντέρμπι που καθορίζουν οι στιγματικές εταιρείες? Όχι. Δεν το καθορίζουν οι στιγματικές εταιρείες. Αλλά εγώ... Όταν μου λες και ο ΠΑΟΚ είναι... θα κερδίσει εύκολα 3-0, 4-0. Δεν το λέμε επειδή το έχει ένα 35 ο Μπουκ. Έτσι, γι' αυτό το λέει, γι' αυτό το λέει. Τέτοιος είναι. Τέτοιος γλύφτης είναι. Τέτοιο παπαγαλάκι είναι. Ξέρεις, γιατί κάνεις ανάλυση του ποδοσφαίρου, ότι το ποδόσφαιρο γενικά είναι μνήμη λεπτομεριών. Ο Άρης, σε δύο παιχνίδια φέτος με τον ΠΑΟΚ, με αυτόν τον ΠΑΟΚ, το ποιοτικό, με τους παίχτες που και μόλις αυτούς, ναι, στάθηκε ίσως προς ίσο. Φάνηκε η ποιότητα του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη, έτσι, που μιλάω στον Αργιανός, αντικειμενικά. Η ποιότητα του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη, αναφυσβήτητο, αυτό και διαφυσβήτητο. Αλλά μέσα στο γήπεδο, επειδή είναι ντέρμπι και έχει δει πολλές φορές ο τελευταίος να κερδίζει ο πρώτος ένα τοπικό ντέρμπι μια πόλη, ο Άρης στάθηκε καλά. Αν το πέναλτι του Γιουνέστη έμπαινε, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν συμφωνείτε και οι δύο, θα ρωτήσω. Στις αναμετρήσεις που είχε μέχρι τώρα ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης δεν έδειξε εύκολος αντίπαλος. Ναι, μιλάω με το έχουμε δει μέχρι φέτος. Ναι. Και λέω σίγουρα... εγώ τώρα, για ποιο λόγο να περιμένουμε ένα εύκολο παιχνίδι όπως λέει και ο Ραπτόπουλος? Μπορεί να εξελιχθεί, δεν θα είναι απίθανο. Εντάξει. Μιλάμε βάσει με τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει σε δαιμονιώδη φόρμα, αλλά όταν βλέπω τον Άρη να έχει οριμάσει και κυρίως να παίζει, δηλαδή αυτά τα πράγματα, αυτό που είδα την Κυριακή και με κέρδισε πάρα πολύ και πιστεύω όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο, είναι ότι όταν παίζει μια ομάδα με παίκτη λιγότερο, ποδόσφαιρο κυριαρχεί αριθμός στο γήπεδο και το διαχειρίζεται πολύ καλά απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως ο Πανιώνιος που ήθελε βαθμό ή βαθμούς, γιατί δεν έχει καθαρίσει ακόμα, για μένα είναι άξιος συγχαρητηρίων. Γιατί έκανε να μην φαίνεται η απουσία του Μπάσα που έφαγε την ανόητη κόκκινη. Αυτό για μένα είναι στα συν του Παντελίδη, το οποίο όμως πρόσεχε. Επειδή τέτοιοι είμαστε οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, αν φάει ένα τάλιρο τη Δευτέρα χτύπα ξύλο για σένα, το τι θα ακούσει ο Παντελίδης δεν περιγράφει. Ναι, γι' αυτό λέω, εγώ ρεπορτάζ ότι ο Παντελίδης θα παίξει πρώτα για το τομάρι του. Θα χάσει με ένα 0, όλα καλά. Τι να το πει κανένας τίποτα. Τον πάω και έκασε μες στην Τούμπα. Πρώτη φορά θα είναι. Η διαφορά που ήταν στο δύο ομάδες αναγκάζει τον Παντελίδη να παίξει αμυντικά. Και το κάθε Παντελίδη που είναι γνώση του ελληνικού προβλήματος, έτσι. Δεν είναι ο Ερνάντες να πάει να ανοιχτεί, να παίξει με τα χαφ τέρμα στις γραμμές, τις αποστάσεις ψηλά την άμυνα, με μπάστα στο όπερ και όλα αυτά. Ξέρει τι γίνεται. Όπως έπαιξε με την Τρίπολη και έχασε το 93 με τη βουτιά στην πιστίνα του Πρίγιοβιτς. Έτσι θα παίξει. Έτσι θα παίξει και τώρα. Και έτσι θα παίξει και τώρα, ναι. Ρε φίλε, έχει ξέρει ένα σωματείο. Στέλνει την ιστεροφημία του. Στέλνει τη δουλειά του. Μπορεί να πάει ο Άρης εκεί να παίξει ανοιχτά. Πήγε, έπαιξε με τον Κούπερ, έφαγε 4. Με καλύτερη ομάδα ο Άρης. Με καλύτερη ομάδα ο Άρης. 4-1 έφαγε. Δεν παίζεται έτσι μπάλα. Επόμενος. Μάλλον δεν έχει επόμενο. Δεν έχει. Δεν έχει γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μπα. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν. Πετρούσης Δημήτρης, υπενθυμίζω ότι χορηγός μας είναι Σκιάδης Βαροδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να πάτε και να αποκτήσετε το Hyundai Kona με 16.000 ευρώ, είναι SUV
Είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό, είναι ανεπανάληπτο. Υπάρχουν μόνο 5 κομμάτια τα οποία μπορείτε να τα κάνετε δικά σας. Αν πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή αν τηλεφωνήσετε για να μάθετε περισσότερα στο 2310-596-596. Πετρούσης Δημήτρης, ο νικητής. Αν μας ακούει τηλεφωνή, αν δεν ακούει, πάρτε τον τηλέφωνο να ακούσει και να τηλεφωνήσει. Άντε μην τα πάρω στο κρανίο. Διάλειμμα. Ωραία, με την Best Mode, τι καλύτερο να βγει στον αέρα ο τυχερός της χρονιάς. Πετρούσης Ιωάννης. Καλησπέρα. Δημήτρης, Δημήτριος. Γεια σου Δημήτρη. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Χαιρετίσματα στο Κωστή, ευχαριστώ πολύ για την κλήρωση. Εμάς τι ευχαριστείς. Είναι αυτή η κλήρωση είναι με διαφάνεια. Ο άνθρωπος αυτός έχει ταχύτητα μυαλού. Άκου πόσο γρήγορα μιλάει. Να είστε καλά. Εσύ να είσαι καλά. Άκουγες ή σε ειδοποίησαν, μάλλον σε ειδοποίησαν. Συνέχεια ακούω, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή. Έχεις καμιά σχέση με τις πωλήσεις? Όχι, τίποτε. Με τι ασχολείσαι? Τώρα δεν μπορώ να το πω στο τηλέφωνο. Εισαγωγέ, εξαγωγέ. Όχι, τίποτε. Το κογλύφος είσαι. Όχι, Κωστή, όχι. Όχι. Λοιπόν, κέρδισε τη συμμετοχή σου για τη μεγάλη κλήρωση για το μισθό της χρονιάς. Σου κάτσε καλά, Λουκούμι. Ναι, Λουκούμι. Την οικογένεια έχουμε. Έχουμε δύο παιδάκια. Να τα χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ομάδα. Άρης. Και δεν είσαι καλά. Έτσι. Θυσιάζει την Ευρώπη για διπλό στην Τούμπα. Όχι, δεν τη θυσιάζω. Οπα. Με εντυπωσιάζει. Ναι. Μπράβο, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλό απόγευμα, γεια σα. Πρακτικό άνθρωπο. Δεν τη θυσιάζω. Όχι, δεν σου λέω. Μαθηματικά. Αυτά είναι για άλλες εποχές. Μαθηματικά, φυσική χημεία θα ήταν αριστούχο. Τον έβγαλε κάρτα. Το κεράτο. Λοιπόν, μου δώσανε τώρα διαγωνισμό. Οι 5 πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα. Α02 κενό, τη λέξη θέατρο. Ονοματεπώνυμο στο 54344. Θέατρο. Ναι. Θα κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις για το πιο τρελό πάρτι με ανεβασμένη διάθεση και με πολύ μεγάλα ονόματα. Το οποίο θα γίνει. Πού? Στο θέατρο Βαργίνα, στο Ρίδιτσι Καζίνο. Δεν χρειάζεται είσοδο, ναι. Δεν παίζει ρόλο ηλικία. Ποια είναι εκεί? Με τη Ράνια Γοστάκη. Ωα, κοντό μαλλί αγορέ. Την αγαπημένη. Σ' αρέσουν αυτά. Ε. Αγορέ μαλλί, βέβαια. Λοιπόν, σε αρέσουν. Την αγαπημένη performance Σάγια. Τη Σάγια δεν τη ξέρω. Φυσικά και μ' άρεσε τα κοντά αγορέ μαλλί. Σ' αρέσουν. Ναι. Θα το κοιτάξει αυτό λίγο. Και τον παραγωγό DJ Mark Angelo. Ενώ τη βραδιά θα ανοίξει η δική μας DJ Λία Παπαδάκη. Δεν μου λες. Τα κοντά μαλλιά σε γυναίκα τα σ' αρέσουν μετά την είσοδό σου στο Αγιονός ή πριν? Ένα ψυχολογικό τεστ σου κάνω τώρα εγώ. Δεν μου λες, έχεις πέσει κανένα φορά από εδώ πέρα κάτω? Όχι, δεν είναι, ψηλά είναι. Τι θες να μου πεις κάτι? Έχεις πέσει. Ωραία τα αγορέ μαλλιά. Ράνια Κωστάκη. Πάμε. Δεν μου λες. Ναι. Αυτός το είπε η Βούλα, η Πλατυπόδα. Ή ο γιατρός. Ο γιατρός. Ο αεροσπονδός. Ναι. Εσύ το παίζεις και σε πόρα το πλό. Εσύ είσαι του ψαριού και από τις δύο μαριές. Δωρόκρος γλέτσος, τι. Λοιπόν, Α02 κενό, θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54344. Οι 5 πρώτοι, 2 στείλανε, άλλους 3 θέλω. Πάμε στον κόσμο. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Όταν ο ΠΑΟΚ προσέλαβε το Σάντος, ναι. Έδωσε την πρώτη του συνέντευξη. Μετά τις υπογραφές και τα λοιπά. Μάλιστα. Και τον ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος. Τι σου ζητήσανε? Τι στόχο βάλανε? Τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Ποια ήταν η δεν ήταν Ολυμπιακός. Να νικάμε τον Άρη. Αυτό ζητήσαν. Τότε. Και αυτό να καταλάβουνε ότι δεν ενδιαφέρονται για τον ΠΑΟ. Τον Ηρακλή δεν ζήτησε. Ο στόχος ήταν ο Άρης. Πάντα νίκια ήγκε στον αιώνα των αιώνων. Για τον Ηρακλή δεν είπε τίποτα. Ο στόχος ήταν και είναι και θα είναι. Γεια σας. Δεν είπε για τον Ηρακλή μόνο για τον Άρη. Δεν απαντάει ο κύριος. Φανατικός Αριανός, παρότι μεγάλο σε ηλικία, θυμωμένος. Με έβγαζε θυμό. Ορίστε. Ο γέρος που είναι οπαδός βγάζει μια γοητεία. Μ' αρέσει. Να είναι γέρος, να ξέρει ότι τα πράγματα έχουν. Βράζει το αίμα του. Ναι, να βράζει το αίμα του γέρου. Σου θυμίζει τους γέρους που μαζεύονται στο πάρκο του Αγίου Θεράποντα. Βράζει. Από αυτούς τρως και ξύλο εύκολα. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Το νιν και αϊ τι σημαίνει που είπε ο κύριος? Ισου αιώνα στο αιώνα να μην. Α, το νιν. Νιν. Νιν και αϊ, ωραία. Λοιπόν,
Αφού βγάζει ο ηλικιωμένος γοητεία ο παδός, πρέπει το καφτατζόλο να είναι γεμάτο γοητευτικούς ανθρώπους, Κωστή, ε. Βέβαια. Είσαι θρασίτατος, φτούσου. Και τρίτον και τελευταίο, επειδή ο Καστοριανός είπε ότι του τα χρωστούσε ένας συνεργάτης του τα χρήματα, ναι. Αν έχεις κρεπερί, ο συνεργάτης σου φέρνει μερέντες. Αν έχεις συνεργείο αυτοκινήτων, ο συνεργάτης σου φέρνει μάντες. Επειδή αυτόν μάλλον ζωοτροφές του φέρνει, πες του να πάρει δύο μπάλες ανώ, μία για αυτόν και μία για τη Φιλίτσα και την Ασπρούλα, να κάτσουν κάτω, να τις κάνει το τραπέζι και μετά ό,τι ήθελε προκύψει. Περίμενε. Δεκτό το καλαμπούρι. Πολύ καλό. Θα μαθείς όμως ποια είναι η Φιλίτσα και ποια η Ασπρούλα. Εγώ δεν τις ξεχωρίζω, ο Καστοριανός που ζει μαζί τους. Όχι, παίζει και τίποτα. Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω. Μετά ό,τι ήθελε προκύψε. Όχι, γιατί με τα χιόνια αποκλείστηκε γι' αυτό. Όχι, χωρίς πλάκα και τον Καστοριανό το κουστάρουμε πάρα πολύ και από τη Μαρμίτα το συμπαθούμε. Απλά του κάνουμε χαβαλέ γιατί θέλει να πετάξει ένα κατοστάρικο. Δεν προτιμά να πάρει κανένα ζωοτροφή. Γιατί ρε, καλός κτηνοτρόφος. Τι είναι? Καλός κτηνοτρόφος είναι. Καλός? Κτηνοτρόφος. Βρε, καλός κτηνοτρόφος είναι, αλλά θα αφήσει νηστικά τα ζωντανά για να πάει να παίξει διπλό τον Άρη και over. Άμα το πιστεύει. Ποιο πιστεύει, ο άλλος το δίνει 1100 ευρώ με δύο κολαβάντζο. Εγώ το έβαζα. Με δύο κολαβάντζο. Ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος να λήξει κάτω από δύο κολαβάντζο. Μισό. Και εγώ δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Δηλαδή αυτό το μάτσο, τι και να σου πω. Λοιπόν, αλλά σαν ρίσκο, αφού ο άλλος βάζει 1100, τα αξίζει. Τώρα που λες 11. Το πιο προσιτό σκορ για να παίξει κάποιος αυτό το μάτσο είναι το 2-0. Αυτό, δηλαδή θα κερδίσει ο Παοξή και θα τον πλήρωσε τον Καστοριανό κιόλας. Ο μόνος λόγος που με βάζει σε υποψίες τώρα για αυτό το 11 είναι ότι 11 έδινε και προχθές τη Ρεάλ που ήρθε στο Τσαφ. Ποια ήρθε στο Τσαφ, έχασε. Ναι, 11 το έδινε όμως. Φίλε, μη μου το θυμίζεις και πονάει η καρδιά μου. Αυτό σου λέω, μόνο και μόνο γι' αυτό τώρα με έχεις βάλει σε σκέψεις. Φίλε, άσε το, έβλεπα και έβλεπα τη χειρόνα και κάνω για πλάκα μια χιλιαρούμπα τώρα να τη βάζαμε στο διπλό. Και μόλις μπαίνει, σηκώνεται όλο το μαγαζί και με κοιτάει. Το έπαιξες. Ναι, λέω, ούτε ευρώ. Αν έρθει 25 του μηνός, τρώει φυστή για να πούμε, χιλιαρούμπα θέλει να βάλει. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είσαι του στοιχήματος, αν το πίστευες πραγματικά, ένα εικοσάρικο θα το βάζες. Αλλά επειδή και αυτό το εικοσάρικο το βρήκες πεταμένο. Φυγέται και ίδιο από εδώ, ρε. Χιλιαρούμπα. Κάνεις ένα λάθος. Έρχεται 25 του μηνός. Δεν υπάρχουν για μας αυτά τα νούμερα, για μένα και τον Κώστα. Χιλιαρούμπα. Δεύτερον, το είπα για το χαβάλε. Εντάξει. Η βλακεία μου ποια ήτανε. Δεν παίζω live. Εγώ παίζω. Εγώ τα αποφεύγω. Και ξέρεις ποιος είναι το λόγο. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει. Γνωρίζω και μπορώ να σου πω όποτε θέλεις τις μεγαλύτερες καταστροφές. Θα σου αναφέρω μία και κλείνουμε. Ναι. Όχι, θα σου πω και εγώ κάτι στο κλείσιμο. Πάει φοιτητής στην Αγγλία να σπουδάσει. Του δίνει ο πατέρας του 20.000 λίρες. Και παίζει ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπει στο 82-2-0 και το βλέπει ότι είναι μονότερμα. Και να δίνει ένα 10 και λέει τι, θα βγάλουμε 2.000 λίρες για πλάκα. Και τα βάζει. Αποτέλεσμα. 2-2. 2-2 και γύρισε στην Ελλάδα. Και άργησε κιόλας. Γεγονός, όχι άστιο. Τον Κωστή ξέρει γιατί του αρέσει να παίζει live. Για πες. Γιατί κάθεται δίπλα με το Χατζινάκου και κουμπάει ο ένας το πόδι του άλλου. Είναι το γραφείο εκεί που τους βλέπω στη Μαρμίτα. Είναι κοντά τα δύο μικρόφωνα. Όχι, τρελός. Τι θες τώρα, το χάμστρο να το ξεμαλιάσει η κτηνίατρος. Τρελός. Τρελός. Θα το πετάξει, θα το σκοτώσει. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Λίγο τον κόκκινο να μιλήσω. Oh. Να μιλήσετε. Μάλιστα. Ναι, άκου να δεις. Oh. Εγώ σπάω τις Παοκτσίδες και τις Αριανούς, τις γνώρισα στα Γιώρους. Εγώ είμαι από τα Γιώρους που είχα πάρει κάποτε. Και βγήκα έξω. Σκοτώθηκες την πάει... Τέρμα τα κομποσχήνια. Τι κάνεις τώρα. Εγώ σταυρουδάκια. Τέλος πάντων. Βγήκα έξω. Σταυρό χωρίς να δίνει τιμολόγιο. Φάγαμε και ξύλο, άκου να σου πω. Αλλά τώρα δεν πάω, ξέρεις γιατί, πρωτήτερα που είπε ο τέτοιος Παοξή, το ξεχάσατε ρε, το μακεδονικό και λες ας το μακεδονικό, τι ρε, εμείς τι βγήκαμε έξω, ρε. Καλά λέει ο Κωστής ρε, ότι για τον Παοξ, εντάξει Παοξ, τέτοιος, πάει ξεχάσαμε το μακεδονικό, εγώ τι έκανα, έχασα τα γιώρους μόνο και μόνο που μιλούσα, και, καλά κάνεις ρε Κωστή και μιλάς. Κατάλαβες. Καλά κάνω. Κάνω. Το ξαναλέω πάλι. Κάτω ρε Κωστή. Χάθηκε το όνομα της Μακεδονίας. Γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Πού το γήπεδο ρε στον ΠΑΟΚ.
Του χρόνου θα πάμε στο Καφτατζόγλιο να βγάζει το Μητιντζή. Ξεθάψαν το Μητιντζή εκεί πέρα, τον κομμουνιστή, το θείο μου. Για το... Ναι, ναι. Κατά... Το ξεχάσανε. Ο θείος Μητιντζής. Ναι, τέλος πάντων, δίκιο έξω, Κώστα. Δεν έχω δίκιο, μωρέ. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε το κονέ του. Το ζαβ... ναι. Στου πάω την πλάτη. Πάω, κάνω γήπεδο. Το... Και... Η Αγία Σοφιά, η Αγία Μαρίνα θα πάει στην υποδρομίου. Ναι, στο καφενείο νέων θα πάει το σχολείο. Το όπιο, το όπιο του λαού, το όπιο του λαού είναι το ποδόσφαιρο. Και είναι και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που όταν, κάτι, όταν δεν πάει κάτι καλά από προσανατολίστε να σου πω, η κοινή γνώμη. Μισό λεπτό, ευχαριστώ πολύ το φίλο. Και τα ψηλά γράμματα και η γραφειοκρατία καθυστερεί. Και του χρόνου να δούμε που θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Θα το κάνει σαν του Κάζη να είναι πολιτικό. Ταιριάζει. Κάνει. Τι. Κάνει το, με τη φωνή του κύριου Κάζη. Τόπε μου, τόπε κάνει σε μένα. Είδες. Μα εγώ. Είδες τα ψηλά γράμματα. Στα ψηλά γράμματα λέει καθυστερεί, λέει χαρακτηριστικά, λέει ότι αυτή τη στιγμή το γήπεδο του ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα γραφειοκρατίας. Και λέω εγώ τώρα. Δηλαδή στην πλάτη του ΠΑΟΚ εμείς δημιουργήσαμε, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ τη πλάτη να κάνουμε, είναι απαράδεκτο. Ναι, κύριε Κάζη, όταν σα τα έλεγα εγώ όμως ήμουν αντιπάοξης. Εντάξει τώρα, εδώ που τα λέμε, εδώ ο Κόκκινος έχει ένα δίκιο. Αυτό είναι η έκφρασή του. Εδώ που τα λέμε, εδώ ο Κόκκινος έχει ένα δίκιο. Κάζης. Σας είπα, σχολείο και εκκλησία δεν μεταφέρονται. Ναι, είπα θα πάω το καπαναριό στην πλατεία πάνω στο υποδρόμιο, στο υποδρομίου. Και στα κούτι, στα πηγαίνω λέει το σχολείο πάνω στη. Και τι θα γίνει, κύριε Κάζη, τελικά. Τι θα γίνει. Θα πρέπει να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το έργο. Δεν ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι γύρω στο πάνω δεν γίνεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάζη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γελάζε. Έλα, ρε φίλο. Αλέξανδρο! Φίλε μου, κουμπάρε μου, αδερφέ μου! Έτσι. Χαιρετισμούς στον Καστοριανό. Ναι. Και πέσω να κοιτάξει ο μαδούλα του με τον Άρη θα κάνω γύρω τον Παχάρης. Α, μάλιστα. Στο Χαριλάου. Θέλω να σου δώσω ένα σημείο να βγάλει λεφτά να παίξει μια μέρα στοίχημα. Για πες. Από τώρα. Ολυμπιακός Άρης Αστέρα Τρίπολης. Ολυμπιακός Άρης, Ολυμπιακός Άρης διπλό. Όπα. Ολυμπιακός Άρης διπλό. Πάμε. Ναι. Από τώρα. Το μάτσο ο Γαύρος. Θα το πάρει ο Άρης. Το πάμε τη μαγιά του. Και με τη σπάνια ομορφιά του. Μπορεί, επειδή έχω γράψει και ένα τραγούδι εδώ πάλι. Θέλω το τραγούδι να πω. Το τραγούδι που έγραψε για μένα και άλλο. Όχι άλλο, για τον κύριο Καστοριανό και για όλους τους. Όχι, γιατί αν το έγραψε για μένα θα ανησυχούσα. Α, λέγει. Εργάτης ήμουνα καλός στα παιδικά μου χρόνια. Πότε για τρίγο πήγαινα, πότε για να θεραφίσω. Και με την ψεκαστήρα μου τα μπέλια να ραντήσω. Στο δρόμο που επήγαινα συνάντησα μια χείρα. Είδε που είχε σύνεργα και ντούρα ψεκαστήρα. Μαζί τα συμφωνήσαμε να πάω την άλλη μέρα. Μα είδα το χωράφι μου χέρσο πέρα ως πέρα. Αδειάζω πρώτη μηχανή, αδειάζω και Δευτέρα. Άδειασα κι άλλες τέσσερις μέχρι που παρήχθη ημέρα. Λοιπόν. Γύρισε και με έπιασε από το χέρι. Ήθελα να την περάσω ακόμα ένα χέρι. Τη λέω σώθηκε ο φακός και βγήκαν τα αστέρια. Τι να μου κάνουν αλέκο μου μονάχα έξι χέρια. Εγώ το χωράφι μου για να το ευχαριστήσω πάνω από 10 χέρια πρέπει να το ραντήσω. Βάζω το σακάκι μου την άσπρη ψεκαστήρα στο δρόμο ευλαστήματα τα μπέλια και τη χείρα. Σας συνιστάω φίλοι μου εσείς που όπου ραντάτε σε χείρα χέρι στο χωράφι να μην πάτε. Τα τελευταία συμβουλή θα σας τη δώσω πάλι, θα πάθει ψεκαστήρα σας, ας είναι και από ατσάλι. Λοιπόν, στους όλους τους αγρότες που οι οποίοι πρέπει να κλείσουν τους δρόμους, για να σηκωθείτε από την τουλάπια, από την τουλάπια, από την βάνια, κρεβάτια, καναπέδες και πείτε η Μακεδονία είναι μία. Και μην παραχάραζετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία, άντε καλό βράδυ, θα λέμε... Αυτή είναι η δουλειά σου, ρε. Θα πηγαίνεις στα συλλαλητήρια και θα σε πληρώνω να τους βγάζεις συνθήματα. Άντε γεια σου καλά, ποτέ ξανά ποτάμε στον Πειραιά. Είσαι επικός. Έλα ρε, κάντε κανένα φιλί στο στόμα τον Τζακαλώτο που θα μιλήσετε για, για Μακεδονία. Μου στέλνει μήνυμα η Βούλα η Πλατυπόδα. Τι είπε. Ο Κώστος δεν έχει κάνει τίποτα με τον Χατζηνάκο, τσεκαρισμένα από μένα λέει. Ναι. Ορίστε. Ναι. Έλα Βίλε. Ορίστε. Εσείς, ναι. Τι ορίστε ρε, ο παππούς είναι από την Άουσα. Α. Ο παππούς είναι από την Άουσα, αλλά είναι ταλαιπωρημένος Ηρακλειδέας. Τι πάθαμε, τι έχουμε, ποιον κάναμε κακό και μας κυνηγά θεοί και δαίμονες. Βρήσατε τη μαμά του κύριου Σαββίδη. Ναι, στα άλλα γήπεδα ξεκινάμε με το Πάτερ ημών.
Εμάς ούτε το πάτερ εμό μας σώζει ούτε τίποτε. Δεν ξέρω, είναι η κατάρα, τι έχει γίνει η κατάρα της γιαγιάς έπιασε εμάς. Mm. Αυτό το χάλι, αυτό το κακό, το έμφραγμα, τα εμφράγματα πώς τα γλιτώσαμε μέχρι τώρα είναι γιατί είμαστε ηρωικός λαός. Τώρα σε αυτή την ηλικία δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν παθαίνεις τίποτα, πάντα παθαίνεις. Εγώ τόσα χρόνια δεν το νιώσα, αλλά προχθές φοβήθηκα. Τέλος πάντων. Γιατί ήμουν μέχρι τελευταία ώρα ότι κάτι δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Οι δυο σοπαλίες στο τέλος μας τελείωσαν. Ένα σωμένοι. Κωστάκη, ναι. Σένα δεν συμφωνώ μαζί σου. Μάλιστα. Ο Μπέχανης μεγάλο προπονητή του προπονητή μας. Μπορεί να είναι διαβασμένος, μπορεί, αλλά ακόμα πείρα δεν έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, και εξηγούμε, ναι. Ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μια έτοιμη ομάδα 100% που ένας προπονητής τους ξέρει το βιό του, ξέρει και την Ρονακλή, το λέει καταστροφικό παιχνίδι. Όποιος κάνει την μπάλα, δυνατή κλωτσιά προς την αιστεία του Ηρακλή. Εσείς τρέξτε όλοι πάνω στην μπάλα. Ο δικός μας, αντί να πει στους δικούς του, πατήστε την μπάλα, πιάστε τα άκρα και κυνηγήστε να κερδίσουμε. Τους μάζεψε και αυτός στο τέλος όλους και τους 24 παίκτες μέσα στην περιοχή της Καλαμαριάς και περίμενε με σέντρες και με γιώμες μεγάλες να βγάλει γκολ. Από εκεί με έδειξε, από εκεί είπα ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει μεγάλος προπονητής, αλλά όπως ο Γιωβάνοβιτς μας είχε στερήσει τότε μία έξοδο στην Ευρώπη, μία συνέχεια στην Ευρώπη τότε με την γαλώσσα του Μίτσελ. Ναι. Α, μπράβο. Παντόφλα, την γαλώσσα, γαλώσσα που είναι σύμφωνας. Ναι, λοιπόν, για την παντοφλίτσα εκείνη, ενώ άμα ήταν έξυπνος, άμα ήταν όπως είναι σήμερα, θα τον άφηνε να παίξει. Και εδώ ο Φέργιος ο πέταξε παππούς στον backup και τον έβαλε να παίξει τώρα. Πλάκα κάνουμε. Α, μπράβο. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα του Ηρακλή. Πάντως αυτός... Παππού. Ναι, μία... Θα αφήσω τελειώσει παιδιά γιατί εγώ ήστερα μπερδεύομαι. Χάσαμε δύο σοπαλίες στο τέλος. Γιατί μάλιζε την ομάδα πίσω. Είναι έτσι δεν είναι. Παππού, συμφωνώ, αλλά λέω το εξής. Έχει κάνει... ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει κάνει καμιά ήττα ο Ρόκα. Όχι. Αυτές οι σοπαλίες είναι χειρότερες από ήττα. Σύμφωνο, έχει κάνει καμιά ήττα, όχι. Πήγε μέσα στο Βόλο και τον έκανε γιογιό. Δεν τον έκανε το Βόλο γιογιό. Το Βόλο τον έκανε γιογιό ο Βόλος, γιατί σε λέει, α, ο Ηρακλής είναι χάλιας, να τον πάρουμε, και έπαιξε τον παιδίδι χωρίς να ζορίζονται πολύ. Και εκεί και σε εκείνο το παιχνίδι οι παίκτες, γιατί παίκτες του Ηρακλής είχε, με αυτούς τους παίκτες που πέρασαν από τον Ηρακλή, αυτοί οι 60 πόσοι ήρθαν, φέτο που δεν έπρεπε να έρθουν ούτε οι μισοί, γιατί έπρεπε να κάνουν διαλογή. Όπως είχε ξεκινήσει πάνω στο αυτό οι 20 παίκτες, να πάρεις άλλους 5-6, αλλά να αξίζουν τον κόπο. Φτάνει παππού με τον Ηρακλή, φτάνει. Κλείσε. Γιατί φτάνει με τον Ηρακλή. Γιατί κομπλεξικός. Φτάνει. Το πες. Γιατί. Εντάξει, τι να πούμε. Εγώ θέλω να σου πω και εσένα ότι και αυτός ο Ηρακλής τώρα ήθελε αυτούς που έχουμε. Τους δύο ανθρώπους να είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους, γιατί η ισχύ σε τη ενώση, να μην έχουμε... Φύγε παππού, κουράστηκα. Επόμενος. Ναι. 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 Μ' ακούς Γρηγόρη. Ναι φίλε μου. Λοιπόν, άκουσε τι θα σου πω. Το Νικολάκη, το Κατσοριανό το λέει Νίκο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ αφήνω αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο μου στη γραμματεία και λέω ένα χιλιάρικο βάζει ο Καστοριανός και παίρνει 5 από μένα. Εάν έχει πνευμόνια είναι 4 παρά 5 παρά 10, εγώ περιμένω τηλέφωνο. Περίμενε. Ο Νίκος είναι παιδί του μεροκάματου. Και εγώ τα ίδια. Μισό λεπτό. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Γερός να είσαι. Λοιπόν, να απολαύσει τη σύνταξή σου γιατί δεν φτάνει μόνο να δουλεύει, πρέπει να απολαμβάνει και μετά. Άσε τώρα. Όχι, δεν σε κάνω το καλό. Να σου πω το εξή. Ένα χιλιάρικο και παίρνει 5. Είπε ότι μπορώ να ποντάρω 100 ευρώ. Πρέπει να έρθει 26 του μηνό και δεν θα έχετε στραγάλια να φάτε. Καθίστε καλά όλοι. Α, μπράβο. Λοιπόν, αν δέχεται, εγώ το τηλέφωνό μου είναι έτοιμο στη γραμματεία. Αν θέλει, το δίνω. Και αν έχει κατσίκια και πρόβατα, και τα κατσίκια του βάζω.
Έλα, σοβαρά μιλάω. Γεια σου, ρε συνταξίου, και είσαι θηρίο, μ' αρέσει. Παρακαλώ. Κωστή Γρηγόρη, καλησπέρα. Συγγνώμη λίγο. Δύο ακόμα θέλω. Α μη δύο κενό. Θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για αύριο στο Ρίτζεσι Καζίνο για τη μοναδική βραδιά την οποία θα γίνει. Έλα, φίλε. Κωστή. Μάλιστα. Φίλος του Κουίκ. Καλά είσαι. Καλώς το. Τι κάνεις. Του Τέρενς. Καλά. Όχι. Καλά. Όχι, όχι. Είπαμε όχι. Στον και καλά να με κάνετε του Τέρενς. Καταρχήν να πεις στον προηγούμενο ότι ο Νίκος δεν μπορεί να τα βάλει αυτά τα λεφτά, γιατί 100 ευρώ ήταν αυτά που δεν υπολογίζω και δεν ήξερε ότι έχει. Ναι, ήταν ξεκάθαρος. Ναι, λοιπόν, τέσσερα πράγματα εντάχει για να μην κουράζω. Θέλω να μην μιλήσετε λίγο, άμα θέλετε να σχολιάσετε κάτι, ειδικά εσύ Κωστή, μετά το τέλος της. Μόλις κλείσω δηλαδή. Λοιπόν, πρώτον, θέλετε 3 ώρες εκπομπή εσείς, και εσείς οι δύο, δηλαδή θέλετε 2 ώρες για να κάνετε κουσκούς μεταξύ σας και 1 ώρα για τους ακροατές. Δεύτερον, για τον φίλο του Άρη, τον παππού που είπε ότι αυτοί θέλουν να κερδίζουν τον Άρη, να θυμίσω, Κωστή, εσύ μπορεί να ξέρεις, μία δήλωση του Αλκέτα, όταν έφυγε από τον Άρη, ο μεγάλο Αλκέτα, έτσι, είπε ότι, το ρωτήσανε γιατί και πώς και τι έγινε και είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, εδώ λέει, αυτοί λέει, τους ενδιαφέρει να κερδίσουν μόνο τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε αυτό που λέω. Και τρίτον, ναι. Για τον φίλο μου τον Νίκο, και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει άγχος, Κόκκινε, κανένα άγχος για την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί η διαφορά του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, Κωστή, εσύ μπορείς να το επαληθεύσεις αυτό, είναι οι προσωπικότητες που έχει και το πόσο πειθαρχημένη ομάδα είναι. Μισό λεπτό, μπορώ να εξηγηθώ, γιατί μάλλον παρεξηγήθηκα από σένα. Έχει, όχι, δεν είναι... Άκουμε λίγο, άκουμε. Είναι ατυχές νομίζω το παράδειγμα. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα να εξηγηθώ, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι λεξούλες πρέπει να επεξηγηθούν. Ναι. Τι λέω άγχος. Είδα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν ορεξάτος και καταπληκτικός με στη Ριζούπολη. Εντάξει. Αυτό. Εντάξει, αυτό δεν είναι μέτρο σύγκριση. Όχι, όχι, όχι. Μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είδα έναν ΠΑΟΚ να χαβαλελιάζει και να κάνει ροτέισο και μπουρδές. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ όπως είναι, δομημένος και όπως είναι. Αν, λέω, αν κάτι του πάει στραβά, γιατί ο Παντελίδης ξέρει να κάνει άμυνα, δεν θα τον αγχώσει αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα τον αγχώσει, Γρηγόρη. Όχι, δεν θα τον αγχώσει γιατί ξαναβρέθηκε πίσω στο σκορ και αντέδρασε. Ναι, δεν αθέμι... Είναι πολύ χειρότερες ομάδες που είμαι χειρότερες ομάδες όταν παίζουν άμυνα και κλείνουν. Φίλε, ναι, άλλο λέω. Όταν βλέπεις να περνάει η ώρα και είναι με τον συμπολίτη, ξέρεις, θα δεις τον άλλο τον Αργιάνο την άλλη μέρα και θα αρχίσει τον μπουρουμπουρουμπουρουμπου. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, λέω. Με αυτή τη λογική όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά το θέμα είναι ότι και τα παραδείγματα που έφεραν οι υπόλοιποι φίλοι για τα προηγούμενα παιχνίδια Άρης ΠΑΟΚ στην φετινή σεζόν. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης, γιατί δεν είναι ίδια παιχνίδια. Έχουν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, το ένα ήταν κυπέλου, το άλλο ήταν πρωταθλήματος και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ωραία, εντάξει, δεν σημαίνει ότι άμα έβαζε το Άρης και ο Άρης. Άρα δεν μπορώ να ακούω τώρα από το Απτόπουλο να βγαίνει με ύφος 17 καρδιναλίων και να λέει ένα 35. Λοιπόν, τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο για τον φίλο μας τον Νίκο του Καστοριανό που εγώ προσωπικά τον γουστάρω πάρα πολύ, επειδή είναι παντελονάτος κυρίως και τα λέει τα πράγματα όλα με το όνομά του και όπως τα βλέπει. Νίκο, τώρα με την Ασπρούλα άρχισα να ανησυχώ τώρα. Για λέγε. Νίκο, σκέψου μόνο φίλε, πόσα παιδάκια στη UNICEF μπορούν να πιούν γάλα με 100 ευρώ. Μόνο αυτό σου λέω. Καλή συνέχεια. Τελευταίος. Καλησπέρα. Ρε καλός τον παππού. Να ρωτήσω κάτι εγώ πρώτος. Άλλος παππούς είναι. Κάτσε. Εμένα με γνωρίζεις. Και εσύ και το φιλαράκι σου. Θα περάσεις από την πόρτα να σου δώσω 100 ευρώ. Θα με δώσει και 15.000 για σήμερα να περάσω. Άκου να σε πω εγώ. Και αυτό το έχεις. Αλλά θα περάσει μπορεί να σου δώσω 100 ευρώ. Πάρ' το φιλαράκι σου. Αφού είναι τόσο παντελονάτο στο κατουστάρικο. Γίνεται, ρε. Και θα πάμε να τα φάμε μαζί. Εγώ δεν θα τα πάρω τα λεφτά. Θα τα πάμε στα γουριλάκια. Και οι τέσσερις. Άμα θέλει, ας με πάρει και στο κινητό. Τα γοριλάκια θέλει να πάει. Με 100 ευρώ αγοράζει το μαγαζί, κύριε. Δεν πειράζει. Ωραία, ο Ραπτόπουλος ο φίλος μου τρώει λίγο παραπάνω για να τον καλύπτω. Ο Ραπτόπουλος τρώει παραπάνω. Ναι. Πάρ' το τηλέφωνο και άμα θέλει, επειδή σποντάρει πολύ στον Άρη, εγώ θα τον τα βάλω. Έτσι παλικαρίστηκα. Παλικαρίστηκα. Μ' αρέσει που το πες. Του ποιότηκα. Για να γουστάρω, γιατί αυτός δεν γουστάρει την ομάδα του. Αυτό το πατατράκ που έπαθε με τον Ολυμπιακό. Γουστάρει τώρα να δει τον Άρη να παίρνει διπλό μέσα στην τούπα.
Όχι ρε Νικουλάκη, άμα θέλεις να σε βάλω και ένα κατσίκι, κατουστάρικο και ένα κατσίκι για να περάσει το Πάσχα μέσα στη Γαλατινή. Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο καζίνο, στο θέατρο Βεργίνα θα πάνε ο κύριος Παρούτογλου Χαράλαμπος, ο κύριος Λατάνος Αντώνιος, Λαρίδης Μάνος, Θαλασσινάκη Μαρίνα και Αθανασία Γραμμένουδη, όχι Γραμμένουδη, Γραμμένουδη. Είδες κανένα φορά που βλέπεις, να βλέπεις τον τόνο. Λοιπόν, Παρούτογλου Χαράλαμπος, Ζλατάνος Αντώνιος, Λαρίδης Μάνος, Θαλασσινάκη Μαρίνα, Αθανασία Γραμμένουδη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, το Hyundai Kona με 16 χιλιάρικα πάρτε τώρα στο 2310 596 596 για να το κάνετε δικό σας και δεν θα ξαναβρείτε τέτοια προσφορά, 5 έχουν μείνει και είναι για σας. Η Μαρίνα Μπίκου είναι εδώ για να πει τις ειδήσεις στις 4. Αμέσως μετά Δημήτρης Καναλάκης, Τάνια Δήμου και Κώστας Γιαναμάς και στις 6 μην ξεχνάτε η άχαστη Νίκος Κουλιανός, Θανάσης Κυλώνης με την κλήρωση για τα εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ. Να είστε καλά.